πήρε το κουδούνι. Ποιος πήρε το κουδούνι. Ποιος σκατιάς πήρε το κουδούνι. Όλα μου τα παίρνουνε. Τη χτένα, τα κορδόνια των παπουτσιών, την κολόνια με τη λεβάντα. Τη γραβάτα με τους γλάρους, υπάρχει συνωμοσία, σου λέει, τα πάρουμε ένα-ένα όλα και στο τέλος θα πάρουμε και αυτόν. Αχ, αυτή... Τη κολόνια... Τη γραβάτα με τους γλάρους. Πανέμορφε μπλε ουρανό. Γαλάζια θάλασσα κι άσπρη γλάρη. Του ζηλεύω τους μπάσταρδους τους γλάρους. Γιατί είναι ελεύθεροι και εγωιστές. Δεν ζητάνε ότι τους πετάξει το παίρνουνε και ούτε ένα ευχαριστώ. Ένα κολόπουλο ρε να έχει μεγαλύτερη αξιοπρέπεια από έναν άνθρωπο. Σκάσε ρε. Σκάσε, κάτσε στη τρύπα σου ρε και περίμενε να πεθάνει. Δούλεψε μια ολόκληρη ζωή για να πληρωθείς 1,5 μήνα πριν ψοφήσεις. Γιατί εσύ βαθύσεις τα χαρίσια. Βάλ το κλείσμα πιο βαθιά και σκάσε. Μπορώ να υποφέρω, να υποφέρω τους ανθρώπους που παραδίνονται στη μοίρα τους να... σαν τα ζώα. Σαν τα ζώ. Αχ, αφέντη, άρμεξε με, σφάξε με, φάε με. Γαμημένο κουδούνι εδώ είσαι, γαμή. Τώρα, αν αυτή η ρουφιάνα νοσοκόμα μου πει γιατί χτυπάς νυχτιάτικα τα κουδούνια, θα κάνω αναφορά στον Υπουργό Υγείας. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, η κατάντια των νοσοκομείων. Ορίστε, κύριε... Ορίστε, κατουριά είναι να πούμε κι αυτή η νοσοκόμα. Δεν θέλει να με βοηθήσει, με μισή, με μισή, ναι. Δεν θέλει να... για να μην χάσει την μπάνια, ναι, την έχω πιάσει επανειλημμένο στη ρεσεψιόν κάτω να βλέπει την μπάνια και τα κουδούνια να χτυπάνε και αυτοί καρφωμένοι στην μπάνια να. Την άλλη μέρα όλες οι πάνες των ασθενών μουσκεμα. Κατουρημένα. Δεν ξέρει. 4 φορές ο Χάρος με επισκέφθηκε, τον έστειλε από εκεί που ήρθε. Του λέω, θα πεθάνω όποτε θέλω εγώ και όποτε θέλεις εσύ, Ρουφιά. Ποτέ δεν ξέρεις. Την τελευταία φορά ήταν κάτω από το τραπέζι του χειρουργείου. Μόλις συνήλθα την νάρκωση, το μπούστι... δακωνόταν ένα άκρα καούρε. Πάλι μου γλίτωσε, ναι ρε μαλάκα του λέω. Και δεν σου γλίτωσα εγώ, του χειρούργου του ξέφυγε και γλίτωσα. Βλέπεις, ήμουν ακριβό κρέας, ακριβό φιλέτο, 45.000 ευρώ έσκασε ο ανιψιός. Μη τα δίνεις, του πω, μη τα δίνεις, πάμε σ' άλλο συνεργείο. Ήμουν από την άρκωση, κατάλαβα. Τελικά πήρε ο χειρούργος, έκο, πέταγε, μάδιασε. Και τώρα, δόξα τω Θεώ, είμαι χάλια. Όλα μου τα πήραν όλα. Αλλά τις φαντασιώσεις μου, τα όνειρά μου, τις αναμνήσεις μου, δεν θα μου τις πάρουν αυτές, θα φύγουνε μαζί με την ψυχή μου. Πού είναι αυτή η πουτάνα τώρα. Ό,τι σε μελέταγα. Ξέρεις τι ώρα είναι.
Δεν, η κίστης μου δεν έχει ωράριο. Με καλεί όποτε τις καπνίσει. Όποτε τις καπνίσει εμείς θα είμαστε απίκο. Απίκο, το λέει η μάνα μου. Απίκο. Για μάνα σου, βρε, ποια μάνα σου. Μου θυμίζει τη μάνα μου. Άνε μάνα μου. Σου πω τίποτα για τη μάνα σου, νυχτιάτικα. Σκύλα. Η μάνα σου. Εσύ της μοιάζεις. Θέλει να με δεις. Χαρούμενο, παντρεμένο, ευτυχισμένο. Εγώ χαίστηκα. Και εκείνη χαίστηκε. Ήρθε στον γάμο φορώντας μαύρα, με πλέρεζα. Θα μου πεις γιατί με φώναξες. Δεν πίστευω ότι τα παιδιά είναι δικά μου. Άντε βρε, άντε βρε, κάνεις έτσι παιδιά. Με πρόσβαλε με πόνα και το χειρότερο, η γυναίκα μου το χαιρότανε. Αυτά παθαίνω με σένα κάθε φορά που έρχομαι εδώ, όλο τις ίδιες βλακίες ακούω. Την αγαπούσα τη γυναίκα μου, ακούς. Την αγαπούσα πολύ μέχρι που ένα βράδυ την έπιασα με τα πόδια ανοιχτά. Τα παιδιά κοιμόντουσαν δίπλα, έτσι πως είναι εδώ. Εδώ πέρα, έτσι κοιμόταν. Και από πάνω της ήταν ένας με κοιλιακούς. Ίσα που πρόλαβα και ψέλισα. Είπα συγγνώμη, μήπως ενοχλώ. Η μάνα μου φόρεσε ένα κόκκινο φόρεμα και βγήκε έξω και στη βεράντα και φώναζε. Του γαμήθηκε! Του γαμήθηκε! Θα είσαι τα κομμάτια. Πού πας? Θέλω πιπί. Γι' αυτό με φώναξες. Ναι. Τι θες να σε ξεκουμπώσω? Ναι. Το έκανα και αυτό κάποτε, όχι μόνο, σε έβαλα να κατουρίσει. Από τότε πλένω τα χέρια μου κάθε μια ώρα έτσι χωρίς λόγο. Ναι, σου έχω μείνει αξέχαστος έτσι. Να καθίσεις, να καθίσεις. Εγώ δεν σε ξανακουμπάω και κατάκητος να είσαι, φωνάζει το νοσοκόμο. Αυτό το κλέφτη που μου πήρε τη γραβάτα με τους γλάρους. Για γραβάτα με γλάρους, μωρέ. Δεν έφερες ποτέ εδώ καμιά γραβάτα με γλάρους. Σε πρόστιγε. Σκάσε. Θέλω πιπί μου. Τράβα στην τουαλέτα. Δώσ' μου το κλειδί. Θα περιμένω εδώ να το φέρεις. Θα σου κάνω αναφορά αύριο. Ότι κλειδώνεις τις τουαλέτες. Όχι, σας αφήνω να κατουράτε σαν τα ζώα έξω από τη λεκάνη να βρωμοκοπάει ο τόπος. Τσεκάρω ποιος μπαίνει, τον βλέπω αλίμονο ποιον πιάσω να πιτσιλάει τα πλακάκια. Με τη γλώσσα τον βάλω να τα γλύψει. Θα μου γλύψεις τον κόλο. Για παιδόρα. Άχι, σκυλό. Βρωμάει και ζέχνει εδώ μέσα. Να γκολομιστώ να κάνω τη νοσοκόμα. Ποια νοσοκόμα, τη δούλα. Να ξενυχτά όλη νύχτα, να καθαρίζω και τους καμπινέδες. Το δημόσιο δούλου στέλνει υπηρέτες. Πάρω τη σύνταξή μου να ξεκουμπιστώ να φύγω από εδώ μέσα. Να φύγω και να δω πού σκατά θα πάω με τέτοια σύνταξη. Ούτε μέχρι τη λαϊκή φτάνω. Τηλέφωνο. Μη χειρότερα, έχει τηλέφωνο αυτός. Πού το βρήκε το τηλέφωνο αυτός. Εσύ εδώ βρε τέτοια ώρα δεν τέλειωσε η βαρδιά σου, γιατί δεν πήγες. Παράτα με και εσύ, πηγαίνω και έρχομαι, έχω. Έχω. Yes. Έχω ανησυχία, πες μου νέα, πες μου νέα. Όσο έλειψε είχαμε κανένα επίγον περιστατικό. Κανα κόμμα, κανα κεφαλικό, καμιά ανακοπή. Γιατί ρωτάς? Γιατί ρωτάει και ο Παπαμακάριος. Τι ρωτάω. Πρέπει να ξέρει να ετοιμάζει τους πελάτες. Το ξέρεις το μαγαζί, ε. Χαμός γίνεται ρε παιδί μου, έχει πολύ σουξέ. Πρέπει να κρατήσει θέση. Δεν θάβει όποιον και όποιον. Χριστός και Παναγία, τι δουλειά έχεις εσύ, βρε, με τα γραφεία τελετών. Συνεργάζομαι. Τι κάνεις? Παίρνω ένα ποσοστό για την προειδοποίηση. Τόσα χρόνια εδώ μέσα, εγώ πήρα. Καταλαβαίνω ποιος είναι έτοιμος να έρθει. Και δεν μιλάω για αυτούς που είναι τα δική που είναι σίγουροι. Αυτούς σας. Αυτούς. Το χρωματάκι τους να δω, έτσι. Κατάλαβα, παίρνω αμέσως τηλέφωνο. Κράτα μια θέση, του λέω. 22 πρόσεχε του μηνός. Έχεις πελάτη. Πώς το ξέρεις, πού το ξέρεις? Άντε να πέσω μια μέρα έξω, δεν έχει... Αλεύω να τα βγάλω πέρα. Άμα δεν κάνεις δύο δουλειές, πώς να ζήσεις? Α, ο θάνατός η ζωή μου, που λένε, καλό. Τι να σου πω, τι να σου πω. Σκάσε, αν τράβες με τη σωρακή. Ω, δεν μπορώ, έχω φιάλτες. Ω, εχτες. Έβλεπα ότι και εγώ ήταν όλο το νοσοκομείο, ε! Γκλωβίστηκαν όλοι μέσα, γινόταν... Σε τηλεφώναγε στον Παπαμακάριο, με παίρνες πριν.
Και ξαφνικά βλέπω εσένα πάνω στο ταράτσι και σου φωνάζω. Έλα, έλα, πίδα, πίδα πάνω εδώ, πίδα, πίδα, παιδί μου, πίδα, σε πιάνω. Τι κάνεις, ρε! Άγια, να κάνω, να με σκοτώσω, πίδα, παλαγιά μου, είμαι πίδα. Συγγνώμη, άμα τελειώσετε, φωνάτε. Πίδα, άλλα, καθώς, έλα εδώ εσύ, βρε. Έλα εδώ. Τι θέλεις, χαρτί. Το κλειδί, έλα. Πίδα. Μη είπα να τσεκάρεις, κατούρισε κέντρο, έτσι. Το το δούμε. Είσαι καλά. Γιατί ρωτάς. Μα δεν ρωτάω εγώ. Ο Παπαμακάριος ρωτάει. Ρε μαλάκα. Με φτάνει που μου κλέψα την γραβάτα και την πούλησε τώρα θέλει να μου κλείσει και θέση για την κηδεία μου και αυτό ρωτάς αν είμαι καλά. Τα τυπικά δεν είναι. Μάνα πάντων θα του ρίξω κουτί. Εγώ στον καιρό με πεις και μάνα. Μα άρχισε πει. Α! Στο κινητό μου! Ό,τι βρούμε τα αρπάμε! Δεν πιστεύω να πήρες κανένα τηλέφωνο. Να την προηλήθειε. Την πληρώσουμε και τα γαμισιάτικά σου. Πού είσαι. Απάμε θα έχεις κάτοικο. Απάμε θα μιλάς σαν τον τρελό ενύχτες. Ακούω να τριχιάζω. Συγκάτοικο λέει αυτή μου. Ακούω συγκάτοικο. Ναι ρε. Θα αλλάξω. Θα πάρω αυτό. Όχι, όχι. Από εδώ βλέπω και την πόρτα και το παράθυρο και την τουλάπα. Από που να βγεις θα σε δω ρε Ρουφιάνη. Μπρόκεισα. Έχω δουλειές, έχω να τακτοποιήσω τις αναμνήσεις μου, αυτά που έζησα. Έζησα, ε. Έζησα. 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 Καλά. Ε, έζησα. Πολύ καλά. Έζησα. Αφού γεννήθηκα, έζησα. Πρώτος σταθμός, γέννηση. Δεύτερος σταθμός, ζωή. Τρίτος σταθμός, ο Παναρχία. Αυτή γραβάτα, γάμο το. Τους γλάρους. Την κλέψα μου. Σαν να μου κλέψανε την ιστορία μου. Γραβάτα με τους γλάρους. Άλλα λόγια να ξεχνιόμαστε. Να ξεχνιόμαστε. Α, το έλεγε η γιαγιά μου. Άμα ήθελε να καταραστεί κάποιον, έλεγε όπου να σε ξεχάσει ο χάρος. Άρα γιαγιά. Άρα γιαγιά, σοφή κουβέντα είπε. Να μάθω. Κάτσε. Αυτό. Ω γαμό το χτύπη! Μαλάκα, σκοτώθηκα γαμό στο διάλο. Α! Κολορόλογο στο διάλο. Δίπλα πήγαινε. Δίπλα. Δίπλα είναι ένας γέρος. Έχουνε καλές και τον Παπαμακάριο. Πήγαινε. Τον παίρνεις και έφυγες. Σαλβατόρε. Ναι, Νταλή. Το Νιάτσι. Ναι, εγώ είμαι ο Αθανάσιος Διάκος. Δεν έχω καμιά σχέση με αυτό που ψάχνεις. Με στείλανε εδώ. Ποιος έστειλε. Η νοσοκόμα. Άντι πουτάλα! Εγώ δεν φεύγω από εδώ αν... Αν δεν υπογράψει ο γιατρός ότι πέθανα, στο λέω. Συμφωνώ. Εγώ θα περιμένω. Περίμενε καμιά 25 χρόνια και βλέπουμε. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι περίμενα τόσο. Στο ΙΚΑ μου είπαν περίμενε και άμα διάσει κρεβάτι. Α, δεν μου το είπαν έτσι, μου το είπαν λίγο άκοψα. Περίμενε και άμα ψοφήσει κάποιος θα διάσει κρεβάτι. Ναι, ψόφινα, άδειασε. Σε αυτό που κάθεσαι. 6 μήνες περίμενα. Μαζί με εμένα περίμενε και ο προστάτης μου που πρέπει να χειρουργηθεί. Ένα πολύ ποδασπόχο στο λαιμό, κάτι γάγκλι από εδώ κάτω και. Και οι αιμορροίδες μου που τις έχω χρόνια, από νέος, αυτές θα μου λείψουν. Οι αιμορροίδες. Η φιλοσοφία μου είναι ό,τι σου δίνει η φύση, το δίνει για κάποιο λόγο. Και εμένα που μου έδωσε καμιά δεκαριά όγκους,
και λόγω που μου τους έδωσε. Το έχεις ψάξει. Εσύ το έχεις ψάξει που σου δώσε αιμορροίδες. Βεβαίως. Ο παιδικός μου φίλος ο Τζοβάνι δεν είχε. Αιμορροίδες. Και έγινε ομοφιλόφιλος. Ενώ εσύ σου δώσε αιμορροίδες να μην μπορείς να γίνεις, έτσι. Δεν μας ήθελε και τους δύο. Οικονομία της φύσης, ένας στους δύο. Κατά μισή και μισή. Ποιος είσαι ρε φίλε, με τρόμαξε έτσι όπως μπήκα. Περίμενες κάποιον άλλον. Όχι, μη μιλά τον άλλον εμίγον. Σαλβατόρε, είμαι ασθενής. Με στείλανε εδώ, θα μου φέρουν και τα πράγματά μου σε λίγο. Σαλβατόρε. Με τον Νιάτσι. Αλβανός. Όχι. Ιταλός. Ο πατέρας μου ήταν εδώ στον πόλεμο. Φασίστας! Δεν ξέρω. Έφυγε όταν ήμουν ενός χρόνου. Η μητέρα δεν μίλαγε πολύ γι' αυτόν. Δηλαδή, μόνο πως χωρίσαν μας είπε. Μας έφερνε κουνέλια να μας ταΐσει και η μητέρα ανακάλυψε ότι ήταν γάτες. Τότε τον έδιωξε. Ο πατέρας μου ήταν κυνηγός. Χρόνια ολόκληρα όλη εκείνη η περιοχή δεν είχε κατοικίδια. Τα είχε αφανίσει όλα. Εγώ έχω φάει γαϊδούρι. Μικρό. Μας το πουλήσανε για βόδι, να μια σπάδα. Ήμουν ένα μικρό πίναγα κιόλα. Μου άρεσε. Αργότερα που μάθα ότι ήταν γαϊδούρι δεν με πείραξε καθόλου. Η μάνα μου ξέρναγε, μια εβδομάδα ξέρναγε. Τότε μου είπε, παιδί μου, προς δύο ζώα δεν τρώγονται. Τα γαϊδούρια και η πολιτική. Τα γαϊδούρια τα ξέρα, τους πολιτικούς. Αργότερα που γνώρισα κανένα δυο, κατάλαβα ότι η μάνα μου αδίκησε τα γαϊδούρια. Δεν συμπαθείς πολιτικούς, ε. Συμπαθώ τα γαϊδούρια και δεν μ' αρέσει να μου τα βρίζουν. Κάτσε να σου κρεμάσω τα ρομπάκια. Όχι, 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 σε παρακαλώ. Μην ανοίξεις, Δεν κατάλαβα, γιατί. Μην ανοίξεις τούλα, ποτέ δεν ξέρεις τι βρίσκεται. Τι παραμονεύει μέσα σε μια ντουλάπα. Ο μπαμπούλας. Ο μπαμπούλας της Θεσσαλονίκης, ο Μακάριος των Αθηνών, το δεν μπορώ. Αυτή την ντουλάπα την τρέμω. Ότι άλλα ρούχα έχεις βάλει στα συρτάρια. Άδεια είναι. Ο κύριος δεν έχει καρδαρόμα. Ναι. Κοινό τον μάζεψαν και τον έφεραν εδώ. Μου τα κλέψανε όλα. Όλα. Μια γραβάτα με γλάδος. Μια γραβάτα καταπληκτική. Τρελάρας. Θα σε έβαζα σε άλλο δωμάτιο, αλλά δεν έχει. Γεμάτα είναι όλα. Όλοι έχουν γαλτζωθεί από τα κρεβάτια, δεν το κουνάει κανείς. Κανείς! Να μπλέβει με καρφόν. Από την πρώτη στιγμή που μπήκα σε αυτό το νοσοκομείο, δεν με χώνεψε. Με πήγανε στο χειρουργείο και λέει, τι το φέρατε εδώ. Κατευθείαν. Κατευθείαν στο νεκροτομείο. Ελένη! 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 Ποια είναι η Ελένη, γιατί το πεις αυρισιά. Η μάνα μου. Όταν πέθανε, δεν ξέρω αν στεναχωρήθηκα ή χάρηκα. Όχι, στεναχωρήθηκα, γιατί δεν ήθελα να γεννηθώ, κατάλαβε. Δεν ήθελα. Και το προσπάθησα, κρατιόμουν. Κρατιόμουν. Απ' τις Άλπιγγες. Απ' τις Άλπιγγες. Κρατιόμουν. Αλλά η μάνα μου νεροτσουλήθρα. Πολλά υγρά, ρε παιδί. Γλίστρισα και έπεσα και βγήκα. Και όπως έβγαινα, βγήκα έτσι, όχι έτσι, έτσι. Πώς βγήκα, χτύπησα εδώ. Βλέπεις εδώ. Χτύπησα στην κλειτορίδα. Είχε μια κλειτορίδα σαν καρύδι, έτσι. Νήσισα. Μίσησα. Τη μίσησε τη μάνα σου. Τη ζωή μίσησα. Δεν ήθελα να τη ζωή. Ήξερα ότι θα τη συνηθίσω να πούμε. Με γάμισε, αλλά τη συνήθισα τη ρουφιά. Και τώρα την αγάπησα κιόλας και δεν θέλω να φύγω με τίποτα. Εσύ είσαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ο θάνατος είναι φυσική συνέπεια της ζωής, είσαι τόσο μαλάκας. Πώς το είπες. Είσαι. Εγώ είμαι ευγενής και δεν σε πω έτσι, αλλά ξέρεις ένα πράγμα. Εγώ πέρασα από κατοχές και αντάρες. Εγώ διαδήλωσα, έφαγα ξύλο με γκλόπ. Κλωτσές, χαστούκια, καπνογόνα. Πήγα εξορία. Τώρα πες με μαλάκα, δεν πειράζει. Και δεν είδα να αλλάζει τίποτα. Οι παλιοί εχθροί κολογλυφόντουσαν, τα φτιάξαν μεταξύ τους. Αλλά το ξύλο, την πίκρα και την απογοήτευση την έφαγα εγώ. Κι όμως ούτε μια φορά δεν είπαν δεν θέλω τη ζωή μου. Σε
Ήσουν ένα κομμουνιστή. Όχι. Τι, δεξιός. Μπορείς να με λες μαλάκα συνέχεια. Τι ήσουν, ρε φίλε, και σε κυνηγάγανε. Άνθρωπος ήμουν, άνθρωπος. Αδικημένος, ξαναπατημένος, οργισμένος άνθρωπος ήμουν. Δεν μου λες, δεν θέλεις να πεθάνεις. Όχι, βέβαια. Την πόρτα, το παράθυρο και την τουλάπα. Δεν ξέρεις από πού μπορεί να ξεφυτρώσει ο ακατανόμαστος. Ποιος είναι αυτό? Ο λυτρωτής του πόνου. Τα λαμόγια της εξουσίας, λέει, θα σας λυτρώσουμε από τον πόνο, λέει. Και ρωτάνε από κάτω τα ζώα, πώς καλέ, θα σας πεθάνουμε στην πείνα και θα ηρεμήσουμε. Είσαι άναρχος, ε. Τι είμαι? Άναρχος. Όχι, τον έναν όρχη, μόνο. Μου κόψαν τον έναν όρχη. Τον έψαχνα, μόλις ήρθα στο χειρουργείο, τον έψαχνα από εδώ, από εκεί, Θα τρελαθεί, ε. Καταλαβαίνεις, δεν μπορούσα να πω στα χίδια μου. Και είχα γράψει πάνω, σε αυτό όλα ονόματα και ονόματα. Θα γράψει να μου έγινε. Ήτανε σαν να μου κλέψανε τη μισή μου ατζέντα. Δεν σε ρώτησα αν είσαι μόναρχης. Άναρχος είπα. Α, δεν κατάλαβα. Με δουλεύεις τώρα. Όχι, ρε παιδί. Άσε με, γιατί είμαι πτώμα. Ναι, λέγε τέτοια, λέγε τέτοια. Ρε φίλε, μη κάθεσαι έτσι. Είναι σαν να κάνεις, κοίταξε έτσι, σαν πρόβα για λείψανο κάνεις. Πώς πάει, τι γίνεται, δικέ μου! Πεθαίνουμε, ρε! Τι είπε, ρε! Τι είπα, 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 ρε! Ελάτε, περάστε! Ελάτε, ελάτε! Καθηγητά! Πάτε για πίσω! Καθίστε! Όχι, όχι, εδώ καθίστε! Έτσι, μπράβο! Για να δούμε τι έχουμε εδώ! Πού το πάτε! Κύριε καθηγητά, συγγνώμη, εγώ δεν έχω χρήματα, είμαι ασφαλισμένος του ΙΚΑ. Καθίστε, σας λέω, θα τα βρούμε! Ωραία, πού να τα βρούμε! Κάτσε, τέλος πάντων! Πολύ μου χαμογελάτε. Εγώ, αγαπητέ μου, δεν ανησυχώ καθόλου. Εσείς έχετε τις ασθένειες που έχω εγώ. Όχι, βέβαια. Γιατί να ανησυχείτε, ρε. Προς Θεού. Χτυπάτε ξύλο. Ξέρετε πώς στάθηκα τώρα σαν να μου χτυπήσετε το θέατρο. Είμαι έτοιμος να πω, παρακαλώ, περάστε, ορίστε. Είστε ταραγμένο, μην πανικοβάλλεστε. Μα για όνομα του Θεού, πώς κάνετε έτσι. Δεν ξέρω, κι άλλοι πεθάνουν, αλλά δεν κάνουν έτσι. Ηρεμήστε. Τι είπατε. Τι βλέπετε, συγγνώμη. Οι τελευταίες σας εξετάσεις είναι χάλια. Ωραία, ηρέμησα τώρα. Όλα τα αποτελέσματα είναι θετικά. Αλλά μέσα στην ατυχία σας όμως είστε και τυχερός, βέβαια. Γιατί υπάρχει και ένα θετικό που μας κάνει να βλέπουμε θετικά την κατάστασή σας και να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Είστε ξάδερφος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και μας συνέστησε να σας προσέξουμε ιδιαίτερα. Α, ο Γιαννάκης, όχι ο ξάδερφός μου, του τηλεφώνησα. Δεν χρειαζόταν. Το ίδιο ενδιαφέρον θα δίναμε κι αν δεν ήταν ξαδερφός. Πώς, εγώ είμαι άφραγκος, κύριε. Και τι σημασία έχει? Πώς δεν έχει σημασία? Δεν έχετε ακούσει που λένε άνθρωποι άφραγκοι? Τώρα που μπαίνεις εδώ μέσα, άσε απ' έξω κάθε ελπίδα. Μα τι είναι αυτά που λένε, μπορείτε να ηρεμήσετε? Πώς να ηρεμήσω αυτό το πράγμα που πίσω με το. Εμένα με βάζετε εκεί, γιατί το παράθυρο κι αν ρεύμα, φυσάει και εγώ κρυώνω εύκολα. Μα τι πανικός είναι αυτός? Εμείς, αγαπητέ μου, θα σας καθαρίσουμε. Να το λέτε και μόνος. Όχι. Ενώ θα βγάλουμε ό,τι κακό υπάρχει μέσα σας. Και τι θα μείνει, κύριε, τα καλά που είχα μέσα μου τελειώσαν, τα ξόδεψα όλα. Αχ, τι είναι ο άνθρωπος. Ένα τίποτα,
Αν δεν είχα τον ξάδερφο. Σταματήστε επιτέλους αυτό το τροπάρι, είπαμε. Δεν θα σας αφήσουμε να γίνετε έτσι. Τι θα κάνετε, θα μεταρρυχεύσετε με. Πηγαίνετε στο δωμάτιό σας και ηρεμήστε. Συγγνώμη, επειδή έχω ακούσει για τα νοσοκομεία του μεγάλου γιατρού. Αυτά είναι κακοήθειες, έχετε αποδείξεις. Εσείς δίνετε. Πηγαίνετε στο δωμάτιό σας. Πάντω εγώ πιστεύω. Ο ξάδερφο μου είναι δύναμη, έτσι. Γενικό γραμματέα του Υπουργείου, το ξέρω αυτό. Είναι δύναμη, ξάδερφο μου. Δεν είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ξυρίστηκε για πρώτη φορά στα 18. Βασίτριχε, μεγαλώνομαι. Άμα μιλάμε βασίτριχε. Και το πικίνι πάρνει θα το ρίξει. Ναι, μα. Με τον μπαμπά γνωριστήκανε σε ένα συλλαλητήριο που τους κυνηγούσανε και κρυφτήκανε σε ένα υπόγειο. Εκεί η μαμά του ρίχτηκε του μπαμπά. Ο μπαμπάς την πλάκω στα χαστούκια, Την πέρασε για άντρα. Η μαμά δεν κατουρούσε ποτέ στη λεκάνη, Όρθια. Διατηρούσε το αυτό, αλλά όρθια. Κατάλαβε, τράβαει και λίγο. Όταν πήγε ο μπαμπάς εξορία, μου λέγε, άντρας είσαι εσύ, μου λέγει ο άντρας του σπιτιού. Βασιλικό κήπο να βάλεις καμιά μπόμπα. Γιατί ρε μάνα, τι έχει ο βασιλικός κήπος, ζωάκια έχει, άλλα ζώα, τον στείλανε εξορία. Μου λέει, έχει βασιλικά παγόνια. Η μαμά ό,τι βασιλικό το συγχαινόταν. Ναι, δεν είχαμε σπίτι ούτε μια γλαστρούλα με βασιλικό. Ακούς. Διασταύρωση με υποπόταμο. Όταν πέθανε ο μπαμπάς με έδεσε με τον ομφάλιο λόρο να με πνίξει. Έχει αρχίσει να αλλάζει και φίλο, Ο Βαγγέλης της οικοδομής. Της μίλησες. Τρώει. Και άμα τρώει δεν μιλάει. Μιλάει. Αλλά άμα τρώει και εκνευριστεί, τρώει όποιον είναι δίπλα. Τι φοβάσαι, είσαι 30 χρόνια, μεγάλο ξάπλος. Πήγαινε έτσι, πήγαινε. Δεν ξέρεις τι μάνα. Κάτσε, ρε. Τι αλλοκόκαλα αυτή είναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ορίστε. Έχω φάει. Εσύ κουράστηκες, μαγείρεψες και εγώ πήγα και έφαγα παλιά άνθρωπος, Τι. Να με νεκροφιλήσεις, αν ξαναμαγειρέψεις. Κουρασμένη είναι με έναν άντρα στην εξορία να μεγαλώνεις ένα παιδί. Βασανά. Και η αδερφή σου που πέθανε στο άνθρωπο της ηλικίας της, 72 ήταν. Βασανά, βασανά. Μ' αρέσει να κουβεντιάζουν οι δυο. Μια ζωή μπουρδες έλεγες. Εγώ δεν είχα γιο, καραγκιόζι είχα. Ναι, μαμά. Εδώ πάμε κατά διαόλου, δεν έχουμε μέλλον. Εγώ έχω μέλλον, μαμά. Ποιο? Που ήθελες να πας σε μοναστήρι να γίνεις καλόγερος. Ναι, πίναγα. Εκεί τουλάχιστον τα άτρωγα. Ούτε εκεί τα κατάφερες. Με κόψανε στην οντισιόν. Ήτανε τριμελής επιτροπή. Ένας δεσπότης, ένας πάπαρδος και μια ηγουμένη ηγούμενος. Θα σε γελάσω, ήταν και μισοσκόταδο. Πάντως διέκριναν μπούκλες. Μου λέει ο δεσπότης, εγώ να τρέμω από το τρακ-τρακ. Μου λέει, τι θα μας πεις, παιδί μου, μου λέει, λέω, πάριο. Λέει, όχι, ποιες είναι οι αμαρτίες σου, λέω, αμαρτίες, τις έχω ξεχάσει.
Πάντως δεν πήγα μάτρα. Κόβετε! Φωνάζει ο ηγουμένα. Πάψε κερά μου, του λέω δεσποτά. Του λέω δεσποτά. Τι άλλο έχεις κάνει, παιδί μου, τι δεν έχεις κάνει. Λέω, δεν πήγα στη Συγκρού, δεν ντύθηκα τραβεστή, δεν πήγα μάτρα. Γενικά βάλτισα έξω από τα σγραφά. Αβραάμ γέννησε Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε Σεραφείμ, κατάλαβες. Τότε σκέφτηκα, κάτσε ρε, πώς πολλαπλασιάζονται. Άμα διαβάσεις τις γενναίες 14, θα κάνω Αβραάμ γέννησε, θα καταλάβεις. Γεννάνε οι άντρες και το κρύβουνε. Ρε παιδάκι μου, μήπως είσαι τρελός. Γιατί δεν λες ότι με το ράσο θα έρθουν να σας βούρα και δεν θα σ' άρεσε. Ναι, έχεις δει τους Μητροπολιτάδες. Δεν ξέρω ποιον έμοιασες. Ποιον έμοιασες, ο πατέρας ήταν ψηλός, λεβεντάνθρωπος. Τον ζήλευες, γι' αυτό πήγε εξορία. Ναι, πήγε εξορία να με βλέπει διπλανή μου ένα άσχημο. Για αυτή τη βρωμιά βρε που έγραψε στην έκθεση στο σχολείο. Τι πατέρας μου δεν είναι πατέρας μου. Μακάρι να ήταν πατέρας μου, γιατί τότε θα ήμουν πολύ περήφανος που ο πατέρας μου είναι κομμουνιστής. Έβραζαν τα πράγματα τότε, τον έπιασαν. Αφού δεν ήταν περήφανο. Ρε γυναίκα, αυτό το παιδί αποκλείεται να είναι δικό μου. Και έλεγες και εσύ, ναι, τώρα που το βλέπω και εγώ θα δώσει. Και ποιος με έβαλε την κοιλιά σου, ο Κρίνος. Μη μου υψώνεις τη φωνή εμένα. Τον μισούσες γιατί σου έλεγε δεν είσαι ικανός ούτε τα βρακιά σου να δέχεις. Τα βρακιά δεν είναι, ο ικανός δεν τα δένει, τα λύνει. Τα λύνει και τα κατεβάζει. Αυτό είναι της μόδας. Να τα λύνεις και να τα κατεβάζεις. Αυτό είναι το τρέντι. Τι είναι το τρέντι. Χέσαινε. Εσύ θα με ευλούχιζες άμα μπορούσες. Τι να σε ευλογήσω, βρε, τι να σε ευλογήσω, ευλογισμένος είσαι. Μια γυναίκα δεν μπόρεσες να γνωρίσεις. Παντρεύομαι. Γυναίκα θέλει τον άντρα, άντρα. Άντρα όπως ήταν ο πατέρας, ο δείγμα. Τι κάνεις. Παντρεύομαι. Μόνος σου. Όχι. Θα έχω και γυναίκα δίπλα μου. Γυναίκα. Ναι, γυναίκα. Το έχω καρατσεκάρει. Γυναίκα. Κι ούτε θα ξυρίζεται, ούτε θα κατουράει όρθια, ούτε θα λέει ότι είναι ο άντρας του σπιτιού. Εγώ θα είμαι ο άντρας του σπιτιού. Εγώ. Τι εσύ. Θα με χωρίσεις. Πότε παντρευτήκαμε και δεν το ξέρω. 30 χρόνια ζήσαμε μαζί. Τι σημασία έχει αν δεν βάλαμε στεφάνι. Εμείς οι κομμουνιστές δεν πιστεύουμε σε θρησκευτικούς γάμους. Συζούσαμε όμως. Ρε μάνα, μην ακούς την Κανέλη. Χωρίς να με ρωτήσεις. Ναι, είμαι 30 χρόνια αποφασίστηκα εγώ είμαι ο άντρας του σπιτιού. Το αίμα της καρδιάς μου σου δώσα, τι παράπονα είχες από μένα. Σαν γυναίκα στάθηκα δίπλα σου πιστή, αφοσιωμένη. Τώρα βρήκες μια τσούλα και με παρατάς για να την παντρευτείς, κατόσκυλο. Θα σε κλάψω σαν να έχεις πεθάνει κτίνος. Μαύρα θα φορέσω και θα έρθω στο γάμο σου. Κόλυβα θα φέρω στην εκκλησία αντί για κουφέτα. Κι εγώ θα σε κλείσω στη Λέρο με τις τρελές. Αυτή δεν ήταν φυσιολογική αντίδραση. Φυσιολογική ήταν, φυσιολογική. Έχεις δει καμιά μάνα να χαίρεται που παντρεύει το γιο της. Η δικιά μου. Τι χάρηκε. Μέχρι που της κάναμε ένεση να σταματήσει να χορεύει. Της έστριψε. Μετά όμως είδα ότι η γυναίκα μου είχε συνεχώς διάρειες. Και ανακάλυψε ότι τη έδινε στον καφέ καθάρσιο. Πάλι καλά. Εμένα η δικιά μου η μάνα έπεσε κατευθείαν στα βαριά. Τη έδινε στη σούπα ποντικό φάρμακο. Τρώμαξα. Φυσικό είναι. Όχι, τρώμαξα με τη γυναίκα μου. Έπινε και τη σούπα, έτρωγε και το ποντικό φάρμακο, δεν πάθαινε. Τότε είπα, προσέχει αυτή τη γυναίκα να την προσέχει. Ποιος ξέρει τι θα σου κάνει και μου έκανε.
Την έπιαζα με τα πόδια ανοιχτά. Σε πείραξε. Όχι και τόσο. Όχι. Δεν είχε και μεγάλα ανοίγματα. Αν είχε, θα τις έλεγα σε πόρνη. Το θέμα είναι το άνοιγμα των ποδιών. Ναι, λεπτομέρεια. Πώς το κάνει με σένα και πώς το κάνει με τον άλλον. Βρήσε με τα καλά σου. Ναι, ναι. Εσύ λεπτομέρεια. Άμα ένας άρρωστος λέει, αχ, θα πεθάνω, αχ, θα πεθάνω, θα πεθάνω, θα πεθάνω, πεθαίνει πιο μία. Ναι, ναι. Ναι, έλα ρε, μ' ακούς. Κοίτα να δεις, ρε, σε αυτό το κολονοσοκομείο δεν έχω σήμα, δεν πιάνει. Ναι, έλα ρε, Αρτέμις εδώ. Έλα ρε, σήκω το όνομα και γράφε. Ιωάννης. Τι? Για περίμενα λεπτό, ρε, μάγκες. Πώς γράφεται το Ιωάννης? Με δύο κάπα. Σταμάτα, μωρέ. Σταμάτα. Να σου πω, γράψε Γιάννης. Ναι, ρε, Γιάννης γράψε. Τι? Ρε, ούτε αυτό ξέρεις πώς γράφεται το Γιάννη. Σε παρακαλώ, ρε, μεγάλε, φώναξε μου γρήγορα το αφεντικό σου, ρε. Φώναξε το μου γρήγορα, δεν το πιστεύω, ρε. Έχει βάλει αυτόν τον Αλβανό να σηκώνει τα τηλέφωνα. Απαράδε. Παπαμακαρίε! Σαλιέλα! Έλα ρε, πού είσαι, δεν ξέρω. Έλα ρε, σου το ονοματάκι μου. Ναι, για γράφε, για γράφε. Κοίτα, κοίτα, σημειωματάριο, παιδιά. Για γράφε, Ιωάννης, ναι, Χριστοφόρου, 88 χρονών. Ναι, δεν είναι μεγάλος, αλλά εντάξει ρε, μην ανησυχείς. Δεν τη βγάζει, έχει πέσει ο αιματοκρίτης του. Ποια Κρήτη ρε, δεν μ' ακούς, γαμώ το σήμα σου. Έλα ρε, έλα ρε, μ' ακούς. Μ' ακούς τώρα. Ωραία, άκου ρε εσύ. Ρε, ο αδερφός του έχει αλυσίδα από σουβλατζίδικα. Έχεις ακούσει? Ο γύρος του Θανάση, ε. Ναι. Όχι, ο γύρος του θανάτου, ρε. Πάλι δεν ακούς, ρε, παπαμακάρι. Θες να με τρελάσεις, τι να... Φύγε από εδώ. Δεν έχει σήμα από εκεί, ρε, τρελάτη. Μην το στέλνεις από εδώ, Έλα, ρε, παπαμακάρι. Θα φας κλωτσάς στα δόντια, ε. Ναι, έλα. Εσύ, ο αδερφός του έχει λεφτά, ρε. Θα κάνει ανοιχτή κηδεία, θα κάνει, ναι. Ποιος γάμος, ρε, γαμώτο, θα το σπάσω το τηλέφωνο, ρε, παπαμακάρι. Τι είναι αυτά που μου λες? Τι? Όχι, ρε, στο λέω σίγουρα. Όχι, ρε. Εγώ στο λέω σίγουρα, εκεί δίπλα ήμουν, ρε, εσύ το τσεκάρισα. Αυτός είναι με οξυγόνο. 25 με 26 το μηνό να τον υπολογίζεις. Ναι. Πέφτει Σαββατοκύριακο. Όχι, ρε γαμώτο, αυτό είναι κατεμιά, ρε. Πώς... Κι αυτός ο μαλάκα Σαββατοκύριακο βρήκε να πέφτει. Το Σαββατοκύριακο αδειάζει Αθήνα, κατάλαβε. Πάνε όλοι στα χωριά του. Δεν θα υπάρχει άνθρωπο στην κηδεία, στο λέω. Μέρα εδώ να σου φτιάξω εγώ ένα πρόγραμμα. Πέμπτη. Όταν λέμε Πέμπτη, εννοούμε Πέμπτη. Σούρουπο. Πας και πιάνεις τον κρούνο, το οξυγόνο και το κλείνεις σιγά. Οκ, έτσι, καταλάβε. Σιγά. Μόλις ακούσει. Την Παρασκευή φύτεμα. Τι λέει, δεν σταματάτε, εγώ λέω το δούλεμα, ε! Άντε, ρε κοράκι. Ρε εσείς, αν δεν το προλάβουμε εμείς, θα μας το πάρουν οι άλλοι και έτσι που περιμένουνε. Εδώ έναν προχθές, τον τραβάγαμε ζωντανό. Όχι, πω, τι λέει, ρε. Δεν είχε κρυώσει ακόμα άνθρωπο. Όχι, ρε. Όχι, ρε, Λουκιάνε. Για να σας κόψω και τα δυο. Να με χρειαστείτε, ε. Ας το διαλόγω. Για από εδώ, ρε. Από εδώ μέσα δεν έχεις να πάρεις κανέναν, ναι. Στο διάλογο. Το πιστεύεις αυτό που είπες? Αμέ. Επειδή χειρουργούμε αύριο. Εγώ δεν χειρουργήθηκα. Και πίστευες θα ζήσεις? Ναι. Εδώ. Πήρα μαζί μου την κορούλα μου. Τη Μίνα. Λέω, κοριτσάκι μου, ήταν η μόνη που μ' αγαπούσε. Λέω, κοριτσάκι μου, κάτσε εδώ και δεν θα φύγεις προτού συνέλθω από την Άρκωση. Όταν συνήλθα, το κοριτσάκι ήταν δίπλα. Στο μυαλό σου, τη φανταζόσου. Τι κάνετε εκεί, γιατί είστε έτσι απάτω πουθενά? Πιτζάμα, όχι. Δεν θέλω να φέρνω μ' άρρωστος. Δεν είσαι άρρωστος. Ρε, με καρφώνει, βλέπεις. Έτσι στην εντατική ήμουνα και τέτοια έλεγε και έρχεται ο άλλος να με παραλάβει να πει. Ποιος άλλος, βρε, ποιος άλλος, εγώ ήμουνα, ο γιατρός ήτανε. Και ο Χάρος ήταν. Μην νοματίζεις. Μην νοματίζεις. Αχ! Για άλλο, ποιος βάζει το πατώ μες στη μέση.
Αλλά πού να δεις εσύ. Τι να δω, βρε, το χάρο. Έχει μούρι ο χάρος. 30 μέτρα έπεσα μέσα σε γκρεμό με το αυτοκίνητο και δεν τον είδα. Ούτε κι αυτό σε είδε. Σε συγχάθηκε και ο χάρος. Έλα εδώ, βάλε αυτές τις πιζάμες. Άντε, νοσοκομείο είναι εδώ. Σε λίγο θα έρθει ο κύριος Γενικός του Υπουργείου Υγείας. Α, ο ξάδερφός μου. Οπα, 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 οπα. Σε συγκανός να πεις αφήνουμε και γυρνάς γυμνός σαν τους τρελούς. Χωρέστε σας παρακαλώ και εσείς τις πιζάμες. Μπροστά σας. Έχετε να κρύψετε τίποτα. Έλα. Για να καθίσω. Άντε σου. Προμάξε. Τι λέτε. Δίσου! Δίσου, Προμόσχελο! Θα τον ειδήποδα επικολωνώσα, βλέπω. Δίσου! Συνέχεια, τι το μυαλό σου. Στέρια, θα μας πει. Δίσου! Στέρια. Σαλβατόρε. Σαλβατόρε. Ναι. Βάλε το δάχτυλο σου εδώ. Ναι. Εδώ, βάλε το δάχτυλο σου. Πού το βάζε, ρε. Στον κόμπο, ρε. Πάτω. Σφιχτά, ε. Όχι τόσο, ρε, παιδί. Έτσι. Πρόσεχε. Άμα φτιάξω το φιόγκο, πρόσεχε. Μόλις το φτιάξω το φιόγκο, σου πω φιόγκος, θα το τραβήξει. Φιόγκος! Κοίταξε τον έργα. Κοίτα ρε σας τι άνθρωπο. Γιατί μου το κρύψες. Ποιο. Ότι έχεις ξάδερφο. Δεν στο κρύψα, απλά δεν στο είπα. Ναι, ντρεπόσουν να. Είναι ντροπή να έχω ξάδερφο. Στην κυβέρνηση. Τι σκατάξεις με την κυβέρνηση. Κυβερνήσεις τι σκατάκουν με. Μετά από όλα αυτή η κυβέρνηση. Και η άλλη κυβέρνηση. Δεν είναι σαν την προηγούμενη. Και όλες οι κυβερνήσεις. Γιατί χάνουν, φεύγουνε. Και αυτός εδώ χωροσμένοι, ε. Τι είναι, διατηρητέος. Φτιάχνουνε λίγο έτσι. Επισκευάζουνε τις τουαλέτες και λένε αναβαθμίσαμε την υγεία. Να. Και τι να τις κάνουν τις τουαλέτες, ε, οι άρρωστοι. Οι μισοί έχουν παραφύσει έδρα. Και άλλοι οι μισοί κατουράνε στα κρεβάτια. Πρόσεξε. Πρόσεξε, σατανικά μυαλά, πρόσεξε. Σου λέει, ρίχτου μια παραφύση έδρα. Να μην μπορεί να μας χέσει. Σατανικά μυαλά. Επειδή τόση ώρα σ' ακούω, εσένα κοντέ. Κι όνε το λες. Σε σένα ρε φασούλα, σε σένα. Πρέπει να είσαι ευχαριστημένος, σε μάζεψαν, σε έφεραν εδώ, σε σώσανε. Ναι. Δεν σε παρακώσα να βλέπεις τα ραδίκια ανάποδα. Εσύ μόνο μια κακιά κουβέντα έχεις να πεις για το νοσοκομείο, την κυβέρνηση. Ναι. Ψή. Είσαι μια. Αν έχω δει ο γκος του καθηγητή να σε διώξε, ξεκουπιστή από αυτό. Πού δεν τρέφω. Έλα, φύγαμε τώρα. Έλα, νόμπρο, κοίτα μου. Δεν είναι εύκολο να τον ξαναβρεις αυτή την κατάσταση. Με την παρουσία σας. Ναι, δεν ήρθα να κάνω επιθεώρηση. Τον εξάδελφό μου ήρθα να επισκεφτώ. Α, βέβαια, τον αγαπητό μας. Πώς το λένε, Μένα ρωτάτε. Πού είναι, τον ειδοποίησες ότι ήρθε ο κύριος Γενικός. Τον έχουν πάει, κύριε Γενικά, τον έχουν πάει στο σφαγείο. Στο χειρουργείο. Μα ποιος, δεν είπα θα δώσω, εγώ τον είπα για τον Λάρκα Λέσσος, μην τον ανοίξουν. Έχει επίσκεψη, πες. Τρέξε, τρέξε, πού είσαι, άμα τον έχουν ανοίξει πέντε να τον κλείσουν και μετά να τον πες. Εδώ δε άνθρωπο να είναι πέντε. Μπορείς να είσαι πιο ευπρεπής. Συγγνώμη. Να μας ειδοποιείτε πιο πριν να θέσω, όλοι μας ειδοποιείτε. Τι είναι αυτό. Κρατήστε. Κρατάει. Κρατάει.
Τουρκόγλου. Χαίρομαι πολύ. Πού το ξέρετε? Πού το ξέρει? Πού το ξέρει ότι έχω χολέρα και δεν με πιάνει? Τι έχει ο άνθρωπος? Τι είχε, θέλετε να πείτε? Τι είχε? Γιατί τα περισσότερα τα βγάλαμε. Τα βγάλατε, αλλά εγώ συνεχίζω να ζω. Δεν πάω να πεις κανένα καφέ στο κηλικείο τώρα, έλα. Και δεν πάω σε Βραζιλία, πιο φθηνά θα μου έρθει. Αφήστε τον, κύριε καθηγητά, αφήστε τον, αφήστε τον. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αφήστε τον, αφήστε τον. Αφήστε τον. Αφήστε τον. Αφήστε τον, λέει. Άμα τον με πιάσει, δεν τον αφήνει. Αφήστε τον. Αφήστε τον. Δεν μου λέτε. Ορίστε. Είστε δυσαρεστημένος πολίτης. Γιατί το λέτε? Εδώ, εγώ. Ναι. Εδώ μέσα. Εδώ είναι. Παράδεισο. Παράδεισο. Όταν... Να. Σαν αδελφός του Άγιου Πέτρου. Έχετε πάει στην Ουγκάντα. Μα εμείς, αγαπητέ μου, δεν συγκρινόμεθα με την Ουγκάντα. Εμείς είμαστε πλέον Ευρώπη. Θα κατουριθώ, ρε Κώστα. Καλό, καλό, το άλλο με τον Τωτό το ξέρω. Και μπορώ να πω ότι επειδή εμείς δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού φωτίζοντας την Ευρώπη που μας φιλοξενεί στους κόλπους της, ναι, εκείνη νιώθει περίσσια ευγνωμοσύνη. Γιατί δεν ξέρει τι βάλατε στον κόλπο της. Όταν μάτι της βάλετε θα της έρθει κόλπος. Πήγαινε τέλος πάντων έξω, πήγαινε στην τουαλέτα. Κάτσε. Μια χαρά μαλακίες δεν είμαι εδώ. Είναι ανάγκη να πάω μόνος μου στην τουαλέτα. Δεν θα πεις από εδώ μόνο, θα σε πετάξω έξω από το νοσοκομείο. Όχι μπροστά μου, σας παρακαλώ κύριε καθηγητά, δεν είναι δυνατόν να σπρώχνετε. Κάτσε, όχι μπροστά. Μπροστά σας. Ε, μπροστά σας. Πίσω σας επιτρέπετε. Αγαπητέ μου, αισθάνομαι ότι είστε οργισμένος και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί. Εδώ οι άνθρωποι σας φρόντισαν, σας περιποιήθηκαν και αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω είστε μια χαρά ζωντανός. Ζωντανός είμαι, κύριε Γενικέ, γιατί θέλω να ζω. Θέλω να ζω. Όταν ήμουν στο χειρουργείο. Θα τα πω όλα. Στο χειρουργείο μου είχαν κάνει στελεχεία, καταλαβαίνω. Είχε ένα βοηθό. Τον έχει ακόμα, ένα βοηθό. Και του έδωσε του βοηθού του να μου κρατάει το σηκώτη. Και αυτός το χάσε. Άλλοι πάνε στο διάολο τη μάνα για να σηκώτη και εμείς εδώ τα πετάμενα. Και μου λέει ο βοηθός του, αυτός... Πες μου ποιος είναι ο βοηθός σου, να σου πω ποιος είσαι. Μου λέει, τι θέλει να ζεις, τι ρε. Ούτε νεφρά έχεις, ούτε σηκώτια, ούτε τίποτα. Ρε, του λέω, και τον εγκέφαλό μου να βάλουν σε μια γυάλα και να λειτουργεί, θέλω να ζω. Συγχωρεμένος ο πατέρας μου, μου λέει, παιδί μου, το λουλούδι δεν έχει ούτε νεφρά, ούτε σηκώτια, ούτε τίποτα δεν έχει. Όμως όταν βγαίνει ο ήλιος γυρίζει και τον κοιτάει. Γιαννάκη! 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 Σαλβατόρε, τι κολάρα είμαστε. Πόσο χρόνο έχει να πάει τον άνθρωπο. Τραπέζι του χειρουργείου το σήκωσα. Τι να μπορείς να πάει τον άνθρωπο. Τι έπαθε. Τι προνάρχος είναι. Βοήθησε τον άνθρωπο. Μάλιστα. Να μου το θυμίσεις από πόλου. Τι. Τον άνθρωπο. Πίτιδες τα λέει για να ακούτε εσείς, τον άνθρωπο, όχι σε τον πίτιδες για να νομίζετε ότι μας βλέπει για ανθρώπους. Βγες έξω ρε, τώρα έξω, έξω, έξω. Α, υπομονή και τα ουριά της. Υπουργείο ρε, κοίτα που είναι και που είμαι. Ασύμετρος απειλή ρε. Να,
καλά. Μου κάνε μια ένεση και δείτε λιγάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Καταδεχτείτε και να ακούτε και αυτό το πλάνο. Α, μην το λέτε. Είναι χρέωση καθήκον μου να παρευρίσκομαι κοντά στο λαό. Σε αυτόν τον περήφανο, τον πολιτισμένο, τον ένδοξο λαό. Λέγε με Σαλβατόρε, καταλαβαίνω τι μου... Σαλβατόρε, είσαι ο λαός που κατάλαβε το συμφέρον του και μας εμπιστεύτηκε εκ νέου. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, είσαι ο πανέξυπνος, ο ιδιοφυής λαός. Για μένα λέει τώρα, έτσι. Σε αυτός που με την ψήφο του θα στείλει την Ελλάδα μπροστά. Εγώ ψήφισα λαός. Μα ναι, Σαλβατόρη, ακριβώς ο λαός ψήφισε για το λαό. Καλά, εμένα μου κάναν έννοιση, αυτός πειράχτηκε, δεν μπορώ να καταλάβω. Και να ξέρεις, Σαλβατόρε, κυβέρνηση και λαός θα προχωρήσουμε μαζί, χέρι-χέρι. Με τον Καρατζαφέρη. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Μην το παρεξηγείτε, είναι υπό την επίρρεια της ένεσης. Ω, μάλιστα. Ένα θα πω. Πετύχαμε την αποστολή μας αναβαθμίζοντας τα υποβαθμισμένα απομεινάρια των προηγούμενων. Μπράβο, 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 μπράβο. Εγώ ο λαός δεν έχω καταλάβει τίποτα τώρα. Μας δώσατε μία εντολή και εμείς την εκτελέσαμε με έργα και όχι με λόγια. Ναι. Την επόμενη λοιπόν τετραετία θα ολοκληρώσουμε. Την εκτέλεση να μείνει κανείς όρθιο να πάμε στο διάβολο εσύ χάσουμε. Είμαι απ' την έννοια, σίγουρα. Άμα συνέλθει να με ειδοποιήσετε, δεν είναι δυνατόν. Την πόρτα. Μωρό τρελός είσαι, κοτζάνινικός ήρθε να σε επισκεφτεί, εσύ τον ξέχεσαι. Δεν θέλω, η έννοιση φταίει. Καμώ το, τι έκανα τώρα, καμώ το. Έλα, πώς κάνεις έτσι, δεν είναι και για θάνατο. Άλλες οικογένειες ζουν ένα παιδιά ναρκωμανή, ομοφυλόφιλα, λεσβίες να πω. Έτυχες κι εσύ να έχεις ξάδερφο στην κυβέρνηση. Εντάξει, δεν λέω. Είναι κουσούρι, δεν λέω. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνεις. Τι να μου πεις του ξάδερφο, πώς το λένε, Σταύρο, ρε Σταύρο. Σε ηλίθιος ρε, μην μπαίνει στα κοινά, να μας ρωτώ. Ακούνε. Ο άλλος δεν το είπε στο γιο του. Ακούνε τα παλιότερα. Εσύ κάνεις πλάκα τώρα. Τι πλάκα. Εγώ φοβάμαι ότι δεν πάνε για χειρουργείο, θα πάνε για εκτέλεση. Δεν έξαλλος ήταν ο καθηγητής. Μην φοβάσαι. Μην φοβάσαι. Μπε στο χειρουργείο, χτύπησε τη σπορ, μπαπ, μπαπ και μπες μέσα. Τε, με θάρρος, με σφρίγο, με νιάτα. Έχεις κόρη. Όχι. Δύο γιους έχω, δύο μουλάρια. Τα μεγάλωσα, τα σπούδασα. Κι αυτοί με πετάξαν έξω στον δρόμο, με πετάξαν τα κατάρματα. Η γυναίκα σου. Η γυναίκα μου θα να με κλείσει στο γυροκομείο. Καλή γυναίκα. Η μάνα σου. Με περιμένει. Όχι, με λες τέτοια. Δεν έχω κανέναν απολύτως, άσε. Πάρε εμένα. Ε? Πάρε εμένα. Τι σε πάρεσαι. Πάρε εμένα. Πάρε με. Σαν τι να σε πάρε. Ως πάρε με. Ε? Ως πάρε με. Ως πάρε με. Πάρε με ρε παιδί μου. Σαν πατέρα. Δεν το γνώρισα. Ένας χρόνο έφυγε. Εγώ, πατέρας. Έλα εδώ. Έλα. Άντρα μου. Έλα άντρα μου. Λυκάρι μου. Έχεις σαν τα ψηλά βουνά θα γίνεις. Θα είσαι το αστέρι μου. Είχα πολύ τη μάνα. Τι έπαιξε. Είχα ένα γιο, ούτε 20 χρονών και τον έκανε, πέθανε. Πειράσεις που είμαι μεγαλύτερο. Όχι. Κι άσε μου. Έτσι. Κι άσε κατά. Έτσι. Εδώ μη φοβάσαι. Δηλαδή δεν πρόκειται να μπει κανείς ανάμεσό μας, μη φοβάσαι τίποτα. Όχι το πούσι. Σταμάτησε! Όχι ρε, μην βγαίνεις από ποτέ δεν θέλει! Κύριε πίσω, οι ασθενείς στα κρεβάτια τους! Εδώ καλά όλοι, έλα βγες τελείως, να σου πήγε! Σημαίνει που πάμε στη φυλακή, όχι σκόμα να...
Μου κόπηκε το αίμα. Τι ήταν αυτό, πολύ δυνατό έτσι, πώς πήγε. Πόσα ρίχτερ ήταν. Είσαι σεισμολόγος. Τι τσένιανε. Τι κακό είναι ρε μέσα. Μόλις γίνεται σεισμός, πόσα ρίχτερ, πόσα ρίχτερ, πόσα ρίχτερ. Τι σε νοιάζει πόσα ρίχτερ ήτανε. Άμα σου έρθει το ταβάνι στο κεφάλι, σε νοιάζει με πόσα ρίχτερ σου ήρθε. Είσαι συγχυσμένος, ε. Χεσμένος είμαι. Μήπως και δεν προλάβω ξαφνικά να πιαστώ από μια ανάμνηση, από μια θύμηση. Δεν θα χτύψει κανένας. Άντρος όπου. Ναι, ναι. Κοίτα να δεις, δεν πιάνει πάλι. Ναι. Έλα ρε μ' ακούς, κοίτα ρε με τίποτα δεν μπορώ να τον πιάσω. Στο διάλο ρε που με πιάνεις εμένα. Τηλεφωνάνε όλοι τώρα, τηλεφωνάνε. Γαμώτο, γαμώτο, τον έχασα, πάει. Δεν τον έχασα, ρε, σεισμός έγινε. Πάμε πλάκωσε δουλειά. Τι σεισμός μωρέ γαμώτο, τον έχασα σου λέω. Ποιον έγινε, το Χριστοφόρου. Το γέρο έφυγε. Πέθανε ρε. Πέθανε ρε. Ναι. Αυτό το παλικάρι. Παλικάρι, 88 χρονών ήταν. Εσύ δεν θέλεις έτοιμο τον παραδώσει το αφεντικό σου. Ναι, αλλά 25 του μηνός, όπως είχα προβλέψει εγώ όχι τώρα. Ακόμα 18 έχουμε και αυτός τρόμαξε. Έφυγε με το σεισμό. Και τώρα περιμένω κάτι κοράκι απ' έξω να τον αρπάξουνε. Και εγώ παίρνω αυτό το γελίο και δεν μπορώ να το βρω με τίποτα. Πάμε μακαρίες, τα γυαλά, ρε! Πα, έλεγα μου το κέρα τους, πού είσαι και σε ψάχνω. Ρε μεγάλε, πέθανε ο γέρος, ρε. Θα μας τον αρπάξουν οι άλλοι και έξω περιμένουνε. Ναι. Τι φταίω εγώ, ρε. Πέθανε πληδίωσε. Ρε παμακάρι, τι θα πει δεν μπορείς τώρα, έχεις 40 παραγγελίες. Τι είναι αυτά που μου λες. Για τούρτες μιλάει, τι παραγγελίες. Ναι, εσείς οι δύο σπάτε πλάκα, αλλά εμένα. Εμένα είναι το ψωμί μου, ρε, αλλά που θα πάει. Απ' τα χεράκια μου θα περάσει και τα δυο σας. Το ψωμί σου, νεκρομάντι. Εσύ τα διάλα. Σιγά ρε το νεκρομάντι. Νεκρομάντι. Εσύ δηλαδή ξέρεις πότε θα πεθάνω εγώ. Εγώ και βέβαια ξέρεις, ας τα διάλα. Sorry. Son of a bitch. Πάμε. Ξέρω. Πού πάμε. Πάμε χειρουργείο. Ήρθε η ώρα μας. Γιατί μιλάς κυπριώτικα. Διασκεδάζω για να μην δείξω ότι έχω κάτω ιδέα. Είπατε πάμε χειρουργείο. Όχι, θα πάμε διακοπές. Οι δυο μας. Ναι, πήγαινα, πήγαινα. Εγώ όταν ήμουν μικρός και πήγαινα διακοπές, πάντα έπαιρνα τη σκύλα μου μαζί. Είπες. Λέω με τα πόδια θα πάει ο άνθρωπος στο χειρουργείο. Δύο βήματα είναι. Απ' τη ζωή ως το θάνατο τι είναι. Ένα μονοπάτι. Ένα φορείο. Εγώ μείνω συλλεκτής αν θέλω κουβαλάω φορεία, εγώ αν θέλω. Ψηλέ, καλά πόλη εσύ. Μπαμπά. Σιγά. Έλα πριν να το πεις. Θα το προσέξω. Σαλβατόρε, εδώ είμαι, μη φοβάσαι. Άρε Σαλβατόρε. Εδώ είμαι, ρε. Όχι το ακούστη. Όχι πάλι. Εγώ το κοριτσάκι μου. Με περιμένει η μήνα, η κορούλα μου, ρε. Με περιμένει, γραμμό. Τελευταίο να κλείσει την πόρτα, θυμάσαι, μου το έλεγες, ήταν συμβολικό τελικά. Πάντα ο τελευταίος μου κλείνε κατά μουτρά την πόρτα. Κάτσε εδώ. Τι θα πάρεις. Τίποτα, ευχαριστώ. Τον καιρό που χώρισα με τη μάνα σου, δεν έρχεσαι και πολύ συχνά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σ' αγαπάω. Δεν είπα το άλλη μόνο. Αλλά όταν ήσουν μικρό, καρφάλινες πάνω μου και μου λέγες «Μπαμπά μου λείπεις» και με φύλαγες. Τώρα μεγάλωσες και μπορώ να σου μιλήσω. Είδες τι έκανε η μάνα σου, ε? Είδα. Ήταν καλύτερος ο άλλος από μένα. Ε? Δεν μιλάς.
Τι είχε παραπάνω? Μερικούς κοιλιακούς. Εγώ δεν είχα κοιλιακούς, είχα κοιλιά άλλα. Είχα μεγάλη καρδιά και η μεγάλη καρδιά είναι καλύτερη από το μεγάλο πουλί. Όταν τους έπιασα στο δωμάτιο, κλείστηκα στο δωμάτιό μου και δεν ήρθε. Πολεμούσα να κλάψω και δεν έβγαινε δάκρυ. Όταν ήρθε η μάνα σου στο δωμάτιο, αυτόν που ήταν από πάνω σου. Τι συμπεριφορά είναι αυτή? Μπαίνεις μέσα ξαφνικά, χωρίς να ειδοποιήσεις, χωρίς να πάρεις ένα τηλέφωνο. Πού μπαίνεις? Τι είναι εδώ, κολοχανείο? Πότε ήρθες στο σπίτι και δεν ειδοποιήσεις προηγουμένως? Μου πάντα έλεγα, πριν πας σπίτι, πάρε ένα τηλέφωνο. Να ξέρεις τι μπορεί να δει. Πώς το έκανα εγώ αυτό? Και κατεβάζεις τις μουράκλες. Πετάς και ένα ειρωνικό, συγγνώμη, μήπως ενοχλώ, και χτυπάς και την πόρτα πίσω σου. Τι γνώμη θα έχει για σένα αυτός ο άνθρωπος? Θα με κακοχαρακτηρίσει. Αυτός είναι ο γυμναστής μου και έχω πολύ καλές σχέσεις μαζί του. Στενές. Και έχει αποφασίσει να σε αναλάβει. Όχι, δεν θέλω. Σαν πανέλαβε σένα. Να σου κάνει μερικούς κοιλιακούς. Εσένα κοιλιακού σου κάνει. Αλλά, τι φαντάστηκες? Και πώς γίνονται οι κοιλιακοί? Χρησιμοποιεί και το πουλί του? Έχεις αρρωστημένη φαντασία, ρε! Ας τα γέλασα, φάω! Ναι, βρήσε μας. Κάνε μας και τον άντρα τώρα. Σαν τι με είδες? Σαν κοτόπουλο? Σε είχε πάρει από κάτω, δεν σε υπολόγιζε, σε έκανε ό,τι ήθελε. Ακόμα και τη μέρα που την έπιασε με τον άλλον, αντί να χαλάσει τον κόσμο, είπε συγγνώμη, ενοχλώ. Ήθελα να είμαι διακριτικό. Πάντα έλεγα, και ακόμα κι άμα με πατούσαν, έλεγα συγγνώμη που βρέθηκα κάτω από τη σόλα σας, μήπως ενοχλώ. Παπά, ήρθα εδώ για μένα. Το ξέρω, παιδί μου, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν με αγαπάς. Γνώρισε ένα αγόρι. Είσαι μεγάλο κορίτσι. Έχουμε... κάνει σεξ. Πάντα το έλεγα. Για το κοριτσάκι μου κάποιος θα το ξαπλώσει στο κρεβάτι του. Και να τρίχεζα. Είναι αναπόφευκτον. Είμαι έγκυος. Αλλά δεν προφυλάχτηκε. Ξέρεις τώρα. Δεν ξέρω. Μάλλον ξέρω. Έχω διαβάσει, ακούω στη τηλεόραση των προφυλακτικών. Σώζει ζωές. Είναι και αυτή η αρρώστια. Όχι, είναι πεντακάθαρος. Ναι. Έχει κάνει εξετάσεις. Ναι. Και τι λέει για την κατάστασή σου, για το θέμα σου? Δεν μιλάει, δεν λέει τίποτα. Είναι γκέι. Α. Γκέι. Καλά, πώς έγινε αυτό? Εσύ είσαι μια χαρά θηλυκό. Να σου, να αδερφό σου, να πω. Μήπως δήθηκες άντρα να τον προκαλέσεις? Τι λες που έχεις μείνει? Σήμερα οι γκέι παντρεύονται, κάνουν και παιδιά. Ναι, θα παντρευτείτε κιόλα. Και ποιος θα τη θυμήθει? Μη γίνεσαι χιδαίος, κατά τα λένε μια χαρά αγόρι. Και τι ήθελες, να πάρεις την ευχή μου? Όχι, δεν έπρεπε να το ξέρεις. Όχι, όχι, καλύτερα. Καλύτερα να μην ξέρω τίποτα, τίποτα. Ποτέ δεν ήθελες να μάθεις τίποτα. Πάντα εγώ σε παίρνα τηλέφωνο σου μιλήσω. Έκλεινες τα αυτιά σου. Η μαμά άλλαζε τους εραστές. Τον έναν μετά τον άλλον. Και εσύ δεν ήθελες να τα ακούσεις.
Μικρό κοριτσάκι ήμουνα και τα έβλεπα και όταν κάποιος από αυτούς πήγε να μου βάλει χέρι, σου τηλεφώνησα. Και εσύ έβριζες το τηλέφωνο που είχε χαλάσει και δεν μ' ακούς. Δεν μ' άκουγες. Δεν ήθελες να μ' ακούσεις. Μόνη μου μεγάλωσα, δεν είχα μάνα, πατέρα. Ο αδερφός μου χειρότερος από σένα, σαν να μιλάγω στον τοίχο. Μόνο οι γκόμενες ήταν γι' αυτόν. Δεν μπορούσα να φύγω από το σπίτι. Δεν είχα που να πάω. Και όταν σου τηλεφώνησα να σου πω να έρθω να μείνω μαζί σου, μου πες πως είσαι άρρωστος. Τώρα είμαι άρρωστος. Δεν ξέρω πόσο θα ζήσω ακόμα. Και μην ψάχνεις δικαιολογίες που πήγες και έμπλεξες με ένα κέι. Όταν σου λείπει η αγάπη, όταν δεν έχεις κανένα να σ' αγαπάει, τότε ακόμα και η αγάπη ενός σκύλου είναι κάτι όμορφο, κάτι σπουδαίο, κάτι μεγάλο. Ας έπαιρνες ένα σκύλο! Γαμώ. Ας το γέρω. Κάτσε ρε φίλε. Μια ερώτηση κάναμε, πώς κάνεις έτσι. Δεν σε βλέπω ευχαριστημένη. Πέτυχε η εγχείρηση. Ε. Λέγε, πέτυχε. Ε. Πέτυχε. Ε. Τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα, ε! Πες τίποτα καινούριο, ρε! Δεν έχω μόνο καινούριο, μου τελειώσαν τα αστείασεις. Είμαι πολύ στεναχωρημένη, στο πάνω. Η κόρη μου παντρεύεται να καίει. Τι γελάς, τι γελάς, δεν το πάει για αστείο. Α σου πω εγώ ένα αστείο. Ναι. Δεν με εγχειρήσανε. Στη σκάσανε. Μ' ανοίξαν και με κλείσανε. Για να μην κάνεις ρεύμα, ε. Είπαν κλείστο, φυσάει αυτό. Τι είσαι, ρε, μπαλκονόπορτα. Θα συσκεφτούν, λέει, και θα με ξανανοίξουν. Γράβε ξύλο, λέει, δουλειά, να μην σου λείπει. Ξυλούρης. Δεν μου λες. Σκέφτηκες καθόλου εκεί μέσα. Ήμουνα τρομοκρατημένο. Αυτά κάνεις και θα βάλεις το κεφάλι σου πριν της ώρας. Τι, πονάς? Άμα βήχω. Τότε μόνο πονάς. Δεν ξέρω, δεν έχω βήξει ακόμα. Σήκω να πάμε μια βόλτα. Ε? Πάμε μια βόλτα, να σε πάω. Μπορώ. Άκου μπορεί, το ανάσκελο είναι. Σε βλέπει ο ακατανόμαστος και του τι. Βρε, από το φεγγίτι και λέει τι έχουμε εδώ. Ένας χειρουργημένος. Ανάσκελα. Με χρώμα φιαφί. Καλό τάξιδος τον πήρε. Όχι, 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 δεν μπορώ. Κάτσε.
Κάτσε πάω εγώ. Κάτσε, περίμενα να σε σηκώσω. Περίμενα. Κάτσε. Δώσε μου. Δώσε μου. Το χέρι σου, δώσ' το. Σιγά. Δώσ' το. Σιγά, σιγά. Μη φοβάσαι. Σιγά, μην το... Μη φοβάσαι. Παρανάσα. Σιγά. Ανάσα πάρε. Ναι. Βαθιά. Ναι. Βαθιά. Εντάξει. Την πήρες, ναι. Την βαθιά. Ναι. Την πήρες. Αυτός. Ο χαμός. Άμα βγω από εδώ θα ανοίξω κλινική. Σιγά, 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 ρε. Σιγά, ρε. Σαν να δουλεύω στους σιδηροδρόμους είναι, ρε. Σιγά. Κάτσε, ρε. Πού πα... Έλα πιο εδώ, ρε. Είσαι και μακρύς. Τι να κάνεις. σιγά, 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 σιγά. Έλα, δώσε εδώ. Πιάσε. Πιάσε. Έτσι. Έλα, δώσε μου εδώ. Πρόσεχε. Τώρα θα βάλω αντίσταση. Προσέχει. Αχ! Κάτσε ρε μη μου πέσει, κοίτα ρε, κοίτα, θα με πέσει, κάτσε, γιατί γέρνεις όλο από εδώ, γύρισες από εκεί έτσι, έτσι με το βάρος της μύτης είδες η γιάννη. Πάω να φέρω τα μάξι. Σάλτα. Πρόσεχε. Έλα, δώσε. Στράτα. 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 Κανένα όπιστε, ναι. Κεφάλι του, κεφάλι. Μάζεψε, το βλέπω απ' έξω και μόνο του. Έτσι. Άρα, δώσε μου άλλο πίσω. Δώσε μου δεν είναι. Τσίκω στα πόδια. Έτσι, έτοιμος. Έτοιμος. Επίκολο τρυπίδος! Ωρα! Λόπις. Μάλιστα και εσύ. Κοίτα γαμό τι πεις. Τα κολόπουλα το έχουνε γε... Πού γαμό τι. Πού γαμό τι φάω. Πού γαμό τι. Στο διάρκολο. Βλέπεις! Βλέπεις! Τι? Βλέπεις! Τι λες, μωρέ? Άνοιξε με το παράθυρο να συνολογηθούμε! Βλέπεις! Με καθαρά είναι, μην ήρθα. Ας το διάλο, πες το. Ζώνη. Ζώνη, λέω. Πού το βάζεις, πού το βάζεις. Πού τη βάζεις. Πιο πίσω είναι η τρύπα σου. Καινούριο είναι. Βγάλε μπούτι, βγάλε το μπούτι. Τι γίνεται εδώ μέσα, γάμο τη μάνα του.
κάτσε, πού στο διέβη το... Έχει γαμό τι. Α. Η πόνη! Ε? Η πόνη! Τι? Η πόνη! Ποια πόλη? Η πόνη πάνω! Ας το δω. Βάλε πρώτα. Για πόνη. Βάλε τον μπούτι πιο εκεί. Έτσι. Φύγαμε! Ε? Φύγαμε, λέω! Πού πάμε? Πού πάμε, ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, που είναι η αστυνομία. Αυτά δεν έχουν απαντηθεί ποτέ. Κατάλαβε. Και ο μάγκας είναι αυτός που δεν ρωτάει. Το κατάλαβε. Απόλαυσε τη φύση και ας άχλαμά σου. Για να μην σε ταράξω. Αλλιώς είμαι άτιμο γκάζι. Έχω πιάσει 180 στην Εθνική. Καλά εδώ μέσα γνωριστήκανε η μάνα μου με τη γυναίκα μου. Σε αυτό το δοκίδιο. Καλά. Ήτανε σαν να έχω βάλει δύο γάτες στο ίδιο τσουβάλι. Σκέφτηκα κατά. Άμα πάνε να μαλλιοτραβηχτούνε, κατάλαβες, η ταχύτητα όσο να είναι θα σφίξουν οι κόλλια. Πονηρός ο βλάχος. Από πού είσαι? Από τα Σέρας. Και δεν θέλω κουβέντα, έτσι. Όχι αστυνομικό κράτος, εθνάτς και τα λοιπά, έτσι. Θα βλέπουμε τα κακά, όχι τα χειρότερα. Πρόσεχε, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Μπαίνουμε σε τούνελ, μη φοβάσαι. Έχουμε φιλοξενούμενοι πίσω. Όχι φιλοξενούμενοι, ρε μάνα. Πώς σε λένε, κορίτσι μου, είπαμε. Σαπθώ, είπα. Το κορίτσι ρωτάω. Από πού είναι η καταγωγή σου? Λέσβος. Λεσβία. Λέσβια. Το πρόβλημά σου είναι που θα μπει ο τόνος. Ή όχι να το βάζεις όπου θέλεις εσύ. Τι επαγγέλασε? Χορεύω. Κι εγώ. Αυτό δεν είναι επάγγελμα. Χορεύει σε κέντρο. Τι χορεύει? Οριεντάλ. Οριεντάλ. Χορό της κοιλιάς δηλαδή. Ναι, είναι τέχνη. Μπορεί να το κάνεις έτσι. Δηλαδή πήγε σε μαγαζί, σου χόρεψε οριεντάλ και έτσι γνωριστήκατε? Όχι. Είχα πάει για τα εταιρικά μου. Κανά κολόπο. Και πήγα εκεί και μόλις μπήκα στο προθάλαμα. Γνωριστήκατε.
Είχε πάει και εκείνη για τα εντερικά της. Μέντερα είναι αυτά. Κούνα-κούνα δένονται κοτσίδα. Ναι. Ύστερα πήγε στο μαγαζί, την είδες γυμνή. Της βάζαν και χαρτούρα στο προσκήνιο. Ποιος? Οι πελάτες όταν χορεύει. Ρε μάλα δεν κάνει στριπτή. Α, μόνο σε σένα φαντάζομαι ή όχι ακόμα. Δεν μου λες κορίτσι μου. Μανά, είπα στη μνηστή μου να έρθει να γνωριστεί με τη μάνα μου. Όχι με τον ανακριτή. Νηστή σου. Ναι. Αυτή που κάθεται πίσω, δεν λες. Ναι, άστα δεν πιάνει. Την έχω προειδοποιήσει, έτσι αγάπη. Και τι της έχεις πει. Τι της έχεις πει, ότι είμαι μια σκύλα, μια κακιά μάνα. Που σ' άφηνα νηστικό όταν ήσουν μικρός, πήγαινα τ' άτρωγα με τους αγαπητικούς όταν πέθανε ο πατέρας σου. Πότανε. Τι της είπες, μωρέ, να κάνει υπομονή σε μερικά χρόνια με κλείσει στο γεροκομείο. Σου είπα εγώ τέτοια αγάπη μου. Πρόσεχε! Κάνουν μπλόκο εδώ, σου κάνουν ολικοτές. Δεν έχω πιει καθόλου. Και πώς έχεις μεθύσει. Ποιος έχει μεθύσει. Μα λες αγάπη μου μια ξένη γυναίκα μπροστά μου. Κοίταξε. Επειδή σου χόρεψε ο Οριεντάλ και έβαλε το πράμα της στη μούρη σου. Και εσύ ο Λιγούρης. Δεν μου λες αγάπη του. Το ξέρεις ότι η αγάπη σου δεν έχει πάει ποτέ με γυναίκα. Ιδέα δεν έχει πως το τρίβουν το πιπέρι. Είδε γυναίκα και μόλωσε. Σκρόφα από καμπαρένα ήσουν. Λοιπόν, θα σκάσεις ή θα σε πετάξω έξω από τα μάξι. Τη μάνα σου. Τη μάνα σου. Γάμω τη μάνα σου. Τη μάνα σου και θα κρατήσεις αυτή επειδή είμαι μάνα σου και δεν μπορούμε να κάνουμε έρωτα. Γιατί όλα τα άλλα τα έχουμε κάνει. Μέχρι τα τέσσερα βρε σε βίζενα το στήθος μου εκεί και εμείς οι ραγάδες. Στα πέντε βρε όταν σε ρωτάγανε ποια θα παντρευτείς έλεγες τη μαμά μου. Μέχρι τα έντεκα σε έκανα μπάνιο γυμνό βρε. Στα 18 αγκαλιά κοιμηθήκαμε που έβγαλες την πνευμονία. Χιλιάδες φιλιά ανταλλάξαμε. Έμπαινε, έβγαινε σπίτι. Γεια σου μαμά, καλά στο παιδί μου. Καληνύχτα μαμά, στο καλό αγόρι μου. Μέσα, μπες μέσα. Μέσα τα μέσα. Μπες μέσα, θα σηκωθώ να φύγω, μας περνάει ο κόσμος για μουσουλμάνους. Γι' αυτό έγινα μαμότρελο. Σε θύλασα, σε άρεσε να σου πιπηλάω το βυζί, γαμώ την μαμά. Ανεγαπείς μου, γαμώ. Πήγαμε γυναίκα στα 30. Στα 30. Έγινα ευτυχώς. Σαφώ. Σαφώ έχει πείρα, σε ξεπέταξε, σε ξετρέλανε. Έχει κατανόηση. Άλλο σου δείξε βρε η Σαφώ. Δεν το έχεις ξαναδεί, το έφαγες και μαγεύτηκες το άνθος του Λωτού και τα ξέχασες όλα. Και τη μάνα σου και τη ζωή που ζήσαμε μαζί. Έχει καιρός γυρίσματα βρε. Άμα σου κάτσεις το λαιμό αφού πρώτα σου κάτσεις το σβέρκο. Θα με θυμηθείς μην τρέξεις. Κατάλαβες, έτσι, το τρακάρισμα χτύπησα εδώ στα χαμνά. Να βλέπεις τα χαμνά μου κατά μαύρα, κατά... Λες κι ήταν τα χαμνά του Λουμούμπα, Δεν έκανα. Μόλις πήγα έξι μήνες έκανα να πάω με τη Σαφώ. Η κατάρα της μάνας μου. Και αυτές οι ρουφιάνες δεν πάθαν τίποτα, 7 ψυχές. Κατάλαβες. 7 ψυχές, άμα σου λέω 7 ψυχές. Γελάς, Καλά, μ' αρέσει. Μ' αρέσει που γελάς. Το γέλιο είναι ευτυχία και διώχνει τις κακές σκέψεις μακριά. Είναι... Τι κάνετε εδώ, σχαρέτες. Το ξεσκονίζεις και μετά το πετάς έτσι και το διπλώνεις. Το φάεις έτσι, το κάνεις γυλό και μετά... Το πήγα μια βόλτα. Εσένα να το θυμηθείς, μια μέρα θα σου βάλω ζουρλομανδία. Εσύ γιατί είσαι ο κρεβάτος χειρουργημένος άνθρωπος. Όχι και χειρουργημένος, με παραμυθιάζεστε. Ποιος κάθισε και τούτο. Αυτά είναι ιατρικά απόρριτα. Μα δεν γινόταν να σε χειρίσουν. Δεν γινόταν και έπρεπε να ανοίξει τα δίδυνα, δεν γινότανε. Αξονική, έκανες αυτό. Πώς να κάνω αξονική, αξονικός το μογράφος είναι 6 μήνες κατηλημένος. Μετά από 6 μήνες ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Σκέψα που να πω τι πήγε αυτός. Από αξιονική τομογραφία, δεν προλάβαμε να την κάνουμε. Έλα τώρα υπερβολές. Υπερβολές, Δόκτωρ Τζάκι, που ανοίγεις και ένας πατέρας, το παιδί του το νήπιο, 3,5 χρονών. Το πήγανε στο Μπέρο. Να το κοιτάξω, να το εξετάσω. Ξέρεις που το εξετάσανε. Στο 401. Είχε γίνει φαντάρος εδώ μετά. Δεν σταματάς τις τρέλες και τα ετοιμάζεσαι. Γιατί να διώκνετε. Οι δείκτες σου ανέβηκαν. Ναι, στις οφοκλέβεις.
Στις εξετάσεις αίματος που σου κάναμε θα χρειαστεί να ξαναμπείς χειρουργείο. Έλα, πάτω στο κρεβάτι αυτό. Έλα. Έλα. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά, ε. Σιγά. Σιγά. Σιγά σιγά. Σιγά. Σιγά, σιγά, τι το τρέχει. Σιγά. Άλλους συγγενείς έχεις? Έχω. Αυτοί δεν με έχουνε. Τι είναι αυτό? Άστο πάνω μου. Θα τα αφήσω απάνω για να βρεθώ ξάπλα να άσχερα. Τι λέει! Τι γίνεται, ρε παιδιά, πεθαίνω και δεν μου το λέτε, γι' αυτό δεν του συγγενεί, δεν του το ανακοινώσετε. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με τα βεβαιότητα. Ένα πράγμα που θα σκέπτεσαι. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Και πεθάνω από πριν από την ελπίδα, πού να πάω την προλαθμό, γιατί μπορεί δεν με περίμενε. Να, και τούτο χειρουργήθηκε και μάλλον θα ξαναχειρουργηθεί. Τι λένε, μου κλέφτε γιο του κλέφτη τρει και το κακό του χειρουργείου, δεν ξέρω αν το ρισκάρω. Ναι, γιατί στο χέρι σου είναι. Στο πόδι σου είναι. Τι εγωιστέ που είναι γιατροί αυτό. Τρεις φορές παραλίγο να με ξαποστείλει. Θέλει να δοκιμάσει και τέταρτη τώρα. Μια να σου πω εσένα πάντως μία και θα ξαναχειρουργηθείς. Ναι. Δεν θα πρέπει λίγο να κοιτάξεις την πορεία σου. Ποια πορεία? Ξέρεις πόσο μακριά είναι η οδός αναπαύσεως. Αναπαύσεως? Ναι. Πού είναι αναπαύσεως? Α, η αναπαύσεως. Στο στάδιο από πίσω, πώς το λένε, το πρώτο νεκροταφείο δίπλα. Ε? Ναι. Ναι. Εγώ τι λέω, θα την κάνεις με τα πόδια? Και γιατί να πάω στην άναπα. Και πού σκοπεύεις να πας μετά το χειρουργείο? Α, θα πάω στη Συγκρού. Συγκρού με μακαρία ή οδός. Ποια μακαρία, μπορτέλο είναι οδό Συγκρού, ρε, άκουτε. Και γιατί να πάω, ρε, με τα πόδια στην, γιατί να πάω, θα πάρω ένα ταξί και θα πάω. Α, μόνο, μην το κοιτάς μόνο το αντιρρησία, για δες εδώ τι σου πω εσένα, για δες εδώ, για δες. Ε, δεν είναι καταπληκτικό? Πολύ ωραία, Μάξι. Και πρόσεξε, για δες, μεγαλοπρέπεια που έχει. Καταπληκτικό. Και σου πω, μπρος πίσω, χρυσά κυροπήγια. Άστα. Η μιλιοροφύθαση, είσαι. Ακριβό είναι. Τα βρούμε, δες το να σου αρέσει έτσι πως θα σε πάω, άτα. Ναι, δες. Αγοράζεις νεκροφόρα. Είναι Μερσεντές. Και επειδή είναι Μερσεντές. Πω, μωρέ, γι' αυτό πάμε κατά διαόλου σε αυτή τη χώρα. Δεν προετοιμάσουμε σωστά το μέλλον μας. Πώς να το σπρώξω, να το πάω και που θέλω. Άντε ρε και για πολύ πιο μέλλον. Ρε, άμα πεθάνει ο άνθρωπος, θέμα τα μέλλοντα. Ας το διάλο από εδώ. Αυτό φοβάμαι. Αυτό φοβάμαι ακριβώς. Αυτό μη τυχόν ξαφνικά. Πάθω τίποτα, λέει ο λόγος, κούφια η ώρα. Δεν με νοιάζει εμένα. Δεν με νοιάζει ειλικρινά, κούφια η ώρα που το λέω, δεν με νοιάζει. Αλλά μη στεναχωρηθεί η κορούλα μου, η μήνα μου, κατάλαβες. Είναι το μόνο που μ' αγαπάει σε αυτό το παιδί. Εσύ την αγαπάς. Το παιδί μου. Το παιδί σου, τώρα σου είπε για τον γκέι όμως, είναι τρελός. Πού πάτε? Παπά. Πώς από εδώ? Βόλτα στα μαγαζιά. Ναι. Πόσο είσαι, βρε. Πέντε. Αγοράκι, έτσι. Κοριτσάκι. Πρόσεχε. Πρόσεχε τα σκαλοπάτια. Δεν μου λες ο άντρας σου, τι γίνεται, είναι καλά, πάω να πάρω τσιγάρο. Σε κάλεσα στο γάμο. Ναι. Ήξερα πως δεν θα έρθεις. Ήταν ωραίος γάμος. Είχε έρθει η μαμά, ο πατέρας του, η μητέρα του, κλαίγανε. Κλαίγανε, καλά κάνανε. Από συγκίνηση. Από συγκίνηση, λοιπόν. Τον αγαπάνε πολύ. Τέτοιο παιδί, τι λες. Είναι πολιτισμένοι άνθρωποι, δεν τους ενδιαφέρει που είναι γκέι. Και εμένα μ' αγαπάνε πολύ. Και δεν μπορείς να φανταστείς πώς περιμένει το εγγονάκι τους. Εσύ? Εγώ, κοίτα να δεις. Έχω να... Κατάλαβα. Να κάνω κάτι εξετάσεις. Δεν λέει τίποτα να σου λέγα να περάσεις από το σπίτι κάποια μέρα. Κοίτα, άμα δεν μπω στην κλινική, μπορεί να περάσει. Μπαμπά. Ναι. Δεν θα σε ξαναδώ.
δεν είναι στο χέρι σου. Σε έχω αποθηκεύσει. Σε έχω σφινώσει στα στενά του μυαλού μου έτσι. Είσαι το κοριτσάκι μου. Το κοριτσάκι μου που όταν ήταν μικρό σκαρφάλωνε πάνω και μου λέγε «Παπά, μου λείπεις». Μου λείπεις. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Αφού το παιδί σου είναι ευτυχισμένο. Ναι, άμα έγινε μια κόρη. Ναι, άσε με πένα, εγώ δεν έχω κόρη. Δύο μουλάρια γιους έχω. Πει σαν υπόφορο το καταλάβει. Εγώ κόλπησα να τα μπήξω τώρα. Ναι. Αυτό το παιδί έχει την ανάγκη σου το καταλάβει. Άσε με, μωρέ, να το σκεφτώ. Τι να σκεφτείς, ρε ηλίθιε. Οι άνθρωποι που δεν αγαπάνε τα παιδιά τους είναι κρετίνοι. Είδα πιο ομοφυλόφιλος, ναρκωμανής, άσωτος. Το παιδί σου πρέπει να το βλέπεις όπως ήταν μικρό. Που είχε την ανάγκη σου να αγκαλιάσεις, να το χαϊδέψεις, να το φιλήσεις, να το ταΐσεις. Ναι, έτσι άμα είχε. Και μην πατεύεσαι στην οικογένειά μου, έτσι. Αυτό κατάλαβες, Βλάκα. Εγώ τουλάχιστον έχω οικογένεια. Εγώ δεν έχω. Και θα έπρεπε να είσαι ευτυχισμένος που έχεις, όχι να τα παρνιέσαι. Άτσο με, μωρέ. Άτσο με, με γεμίζεις τύψεις. Μήπως έχεις... Έχεις το κινητό μου. Είσαι με τα καλά σου, τι δουλειά έχω με το κινητό σου. Καταρχήν έχεις κινητό εσύ. Ναι, πες ότι δεν έχω κινητό τώρα. Σαν την άλλη που λέει ότι δεν έχω γραβάτα με γλάρους. Δεν τ' άκουσα να χτυπάει εδώ μέσα. Ανάτο. Εγώ για την κόρη μου. Είχα άλλα όνειρα. Να ένα παλικάρι με να πηγαίνουμε εκδρομές, ψάρεμα, κυνήγι, μ' αυτό, τι θα κυνηγήσω, πεταλούδες. Πάντως αυτός για να παντρευτεί την κόρη σου και να κάνουν και έρωτα πρέπει να είναι bisexual. Τι να με το μέτρο ξένα. Πρέπει να είναι bisexual. Τι να δει. Πάει με άντρες, πάει και με γυναίκες. Υπάρχει τέτοιο θέμα. Μινά, ο πατέρας σου μ' αγαπη, ναι, δεν μου λες. Ο άντρας σου, Μίνα, όχι, άκου, ο άντρας σου είναι... Τι της λες τώρα, μωρέ, τι θες τώρα, μωρέ, να πεις. Ναι, περίμενε, είναι... Bisexual. Είναι barbisexual. Το κλείσε, γιατί. Τον είπες Barbie τον άνθρωπο. Εσύ πώς τον είπες. Bisexual. Καλά, άστο. Γι' αυτό την πήρες τηλέφωνο. Όχι. Μινά, όχι αγάπη μου, όχι μικρή, όχι, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, αρκεί να είσαι ευτυχισμένη, δεν μπορώ, δεν με νοιάζει κάτι, δεν μου λες, τι θα έλεγες την Κυριακή, μας έρχεται να φάμε μαζί, ναι, το θέλει κι αυτή. Ναι, θα είναι και ο άντρας σου. Έλα! Θα μας μαγειρέψει κιόλας. Ναι, και τα πεθερικά σου. Καλά, μια οικογένεια. Ναι, είσαστε. Είσαστε μια οικογένεια, είσαστε. Ναι, αγάπη μου, άντε, φυλάκια. Φυλάκια, αγάπη. Όχι πουλάκια, παιδί, φυλάκια. Ορίστε. Περιμένω μια καλή κουβέντα. Ας μίσχω. Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ. Τι. Δεν μπορώ. Τι έκανε. Θα φύγω. Τι να πάρει. Θα φύγω. Ρε, να σε πιάσουνε, ρε. Θα σε πιάσουνε. Γιατί με τραπέτσι είναι. Καλά δεν κατάλαβα.
αυτοί έχουν αποφασίσει να σε εγχειρίσουν, ε. Καταλαβες. Θες δε θες, θα την εκτίσεις την ποινή. Δηλαδή, θέλω να με δουν πεθαμένο. Στοιχίζεις, το κατάλαβες, στοιχίζεις. Το νοσοκομείο, τα φαρμακά σου, τα φαγιά σου, τι νομίζεις, σε αγκάθι. Στον προϋπολογισμό του κράτους, σε αγκάθι. Άσε που τώρα ψηφίστηκε καινούριος νόμος. Θα παίρνεις την σύνταξη σε 7 μέρες από το διευθυντή του νεκροταφείου. Δηλαδή, άμα δεν θέλω να γυριστώ, θα με γυρίσει το ζόρι. Είσαι τρελόδρε, δεν είσαι καλά. Τι να κάνω. Θα κάνω αντίσταση, θα βγω στα κανάλια. Τι να κάνει. Θα βγω στα κανάλια. Και τι θα τους πεις. Αυτό. Τι. Δεν κάθομαι να χειρουργηθώ. Ναι. Να θα σου πει. Δεν τους νοιάζουν τα κανάλια. Δεν ενδιαφέρονται για σου. Ενδιαφέρονται για τα σκάνδαλα. Κατάλαβε. Τις περιπτώσεις σαν τη δικιά μου να πούμε. Πώς το έκανε η γυναίκα σας. Όπως το κάνουν όλοι. Ναι, και πού το έκανε. Στο σπίτι. Α, σε ποιον όροφο. Στο δεύτερο. Και ανέβηκε πάνω αυτός. Βέβαια, ανέβηκε αυτό. Α, στην κομμότα. Ποια κομμότα. Στην κομμότα. Ποιος τη γάμει την κομμότα. Ναι, αλλά τη γυναίκα σας όμως. Την άλλη μέρα, φίρμα ο δικός σου. Μπράβο. Και το χαίρεσαι. Όχι. Πάω στην τουαλέτα. Κάτσε να σε πάω. Δεν θα πάω. Κάτσε να σε πάω. Κάτσε να σε πάω. Καλά, ρε. Θα γινώσουν να γυναικάρα. Να σου πω κάτι. Δεν το έχεις ξεπεράσει. Ποιο. Με τη γυναίκα μου, τι λέει, τα τυχαίσαι, δε. Ξέρεις καλά, δε. Τα τυχαίσαι. Ξέρεις. Ξέρεις τι εγωίσταρος είμαι εγώ. Ναι. Ξέρεις τη μαλάκα, τσι. Την πήρα τηλέφωνο, την παρακάλεσα να βρεθούμε. Συναντηθήκαμε στη γειτονιά μας, στο Άλσος Παγκρατή, σε μια καφετέρια, το ξαπλωμένο φεγγάρι. Πού πας? Όχι, από ευγένεια. Κάτσε κάτω. Καλώς. Τώρα σε πιάσαν οι ευγένειες. Την βραδιά που μπήκα στο σπίτι και έκανε σαν τραμπούκος. Ποιος είναι αυτός, μου λέει. Καλά, δεν του είχες πει ότι είμαι άντρας. Δεν δίνω λογαριασμό στον καθένα. Μπράβο. Αυτό μπράβο. Έπειτα τα μάζεψες και έφυγες. Ναι. Τώρα τι θέλεις, γιατί με φώναξες. Θα πω, εγώ λέω, να τα σβήσουμε όλα. Να τα ξεχάσουμε όλα. Εσύ τι λες. Δεν γίνει. Γιατί. Σου έχει μείνει αξέχαστος. Ποιος. Ο Κυλιακός. Δεν έχω τίποτα πια με αυτόν. Τότε. Έχω μάλλον. Με Κυλιακούς. Έχεις κάτι με τους Κυλιακούς. Όχι, απλώς. Σε φω. Εγώ λέω. Κοίταξε. Ένας άνθρωπος σκέτα. Σκέτα. Άνθρωπο, σκέτα, χωρίς Κυλιακού. Δεν σου λέει τίποτα εσένα. Είμαι γυναίκα. Και επειδή είσαι γυναίκα πρέπει να πιάνεις τους Κυλιακούς για να το νιώθεις. Θα σταματήσεις επιτέλους μαζί τη βλακεία. Τα δυο πρώτα χρόνια είχα έναν άντρα δίπλα μου. Ναι. Εσένα, τον γούσταρα, έκανα δυο παιδιά μαζί του. Μετά όμως, πάει, χάθηκε. Ξαναγύρισε στην παλιά του ερωμένη. Τη μαμά του. Η μαμά είχε πάθει.
Εγκεφαλικό. Παραμύθια. Σε κάνει να τρέχεις τις νύχτες. Να πετάγεσαι στο κρύο, στις βροχές, να με αφήνεις μόνη μου στο κρεβάτι. Πού πας? Η μαμά δεν αισθάνεται καλά. Η μαμά! Εγώ πάλι έπαψα πια να υπάρχω. Έγινες ένα μαλθακό πράγμα, ένα εξαρτημένο πράγμα που ζούσε μόνο για τη μαμά. Έπαθες μια αποχάγνωση. Ερχόντουσαν οι φίλοι σου στο σπίτι και μόνο χέρι που δεν μου βάζανε, αλλά εσύ τίποτα. Χαμπάρι δεν έπαιρνες. Βαρέθηκα. Κουράστηκα. Και το ρίξες στο σφυρί. Ποιο? Το αμούνι. Δεν μου λες. Τρελάθηκες. Εδώ μωρέ ξέρω. Ξέρω όταν είστε με τον άλλον. Βγάζετε το εγχειρίδιο, λέει, τι λέει εδώ. Αχ, Πέτρο, Πέτρο, κοιτάς που έρχομαι με σένα, δεν είμαι τις γυναίκες που πάνε με... Και όλο αυτό με συγκίνησε και πάθος. Πέτρο, Πέτρο, μη με βλέπεις που έρχομαι μαζί σου. Δεν είμαι μια γυναίκα που πάει τον ένα και τον άλλο, λέει, Πέτρο. Εγώ έχω ήθος, Πέτρο. Άρε Πέτρο, άρε Πέτρο, άρε Πέτρο, άρε Πέτρο, πόπο Πέτρο, άρε Πέτρο. Ξέρω, μωρέ, ο Πέτρος, ο Πέτρος σου πετάει τα πετρέλαια απ' έξω. Είσαι χυδαίος. Καλύτερα χυδαίος παρά γαλαίος. Τι γαλαίος, μωρέ. Σκορδαλιά. Σαν πω. Εγώ σ' αγαπάω, σ' αγαπώ. Είσαι γυναίκα μου. Είσαι... Κυλάς μες στο αίμα μου. Είσαι... Και με σεξ και χωρίς σεξ. Και ας 100 άντρες να πάνε πράγμα. Συγγνώμη. Συγχωρείτε. Τι θα πάρεις, ρωτάει. Κοσμά, τελειώσαμε. Ποτέ δεν εκφραζόσουν. Όμορφα. Δεν ήξερες. Έχω ένα κεφάλι καζάνι. Δεν έχω καταλάβει λέξη από όσα είπες. Ένα μπέρδεμα είσαι. Ήθελες να έχεις γυναίκα, αλλά δεν ήξερες πώς να την κρατήσεις. Χρειάζεται προσπάθεια, ξύπνα, ενδιαφέρον, ανάγκη, εξάρτηση. Αλλιώς, μια γλάστρα στο σπίτι φτάνει. Λίγο πότισμα κι αυτό είναι όλο. Όταν μια γυναίκα αποφασίζει να φύγει, δεν το κάνει γιατί τη σκάλει. Αυτό το λάθος κάνετε εσείς οι άντρες. Ανοίγετε το εγχειρίδιο, τι γράφει? Όλες οι γυναίκες είναι πουτάνες. Εκτός από τη μανούλα μας. Η μαμά πέθανε. Δεν φταίω εγώ. Το μόνο στενάχωρο είναι ότι δεν θα βρεις άλλη. Μάνα, είναι μόνο μία. Ναι, το ξέρω, το έχω διαβάσει και σε διαφήμιση. Για τη γυναίκα όμως δεν λένε τίποτα. Και καμιά φορά αυτή η γυναίκα μπορεί να είναι μοναδική. Αλλά πού, ψηλά γράμματα. Σου εύχομαι καλή τύχη. Μέσα στον δρομοκαίτιο. Άρε μπάρμα, αυτός ο μπάρμας μου με είχε στείλει σε έναν υφυπουργό για να με διορίσει. Μου λέει, τι λέει, τι θα λέγατε για προσωπάρχης γάμα. Του λέω, με προσβάλλετε. Και όχι γάμα, όχι γάμα. Έχω γάμα, έχω μπροστά μου το Β' και τον Α. Μακάρι, μακάρι να είσαστε γάμα, μου λέει. Λέω, γιατί,
Γιατί άμα με βρείτε να θα έχεις πίσω σου το γάμο. Και το έχεις δοκιμάσει. Όχι. Πονάει. Καλά, με τι θα με σπρώχνει. Πάντως όχι με τα χέρια. Τότε κατάλαβα. Σε αυτό το κολότοπο για να πας μπροστά ή πρέπει να σπρώχνεις ή να σπρώχνεσαι. Έχετε δει τους γλάρους, πετάνε, τα μπαλέτα, δεν σπρώχνει ένα στον άλλο, τα μπαλέτα. Έτσι θα μου πείτε, κανείς δεν τρώει γλαρόσουπα. Αλλά σαν πως εγώ τρώγω με, ναι, αλλά ενοχλώ. Ενοχλώ πολύ κόσμο, ενοχλώ. Σε ενοχλώ, μιλάω, φωνάζω, σε ενοχλώ, και τα γαμώ τι... Ρίχ του, λέει, το μοκτώνω αυτού. Ρίχ του, δώσ' του 300 ευρώ σύνταξη. Βάλ του και 300 ευρώ ΔΕΗ, να φύγει ο κόλος του. Βάλ' το, κλείστο και τα φρεάτια να πληγεί με την πρώτη βροχή ο πούστης. Κάφτωνε! Κάφτωνε μαζί με το δάσο! Να είσαι σαν αρνάκι στη γλάστρα, στη γλάστρα. Εγώ είμαι γλάρος. Εγώ είμαι γλάρος, τώρα πάω πάνω με τους γλάρους, έχω να χέσω από εκεί πάνω πολύ. Έλα, Χριστιανή μου. Που να σηκωθείς θα με κάψεις. Ελάτε, περάστε εδώ, είμαι. Σαββατόρε. Σαββατόρε. Καλώς του. Τι ακούω. Δεν ξέρω, ακούς εσύ. Έλα τώρα, δεν θέλεις να χειρουργηθείς, γιατί. Δεν θέλω, φοβάμαι. Μα τι φοβάσαι, εδώ είναι νοσοκομείο. Αυτό φοβάμαι. Είσαι μετά καλός άνθρωπος μου, τι είναι αυτά που λέτε, τι φήμες είναι αυτά για το νοσοκομείο, ακούτε. Ακούτε τι μεταδίδει ο ένας στον άλλο. Σαν αρρώστια εξαπλώνετε. Όχι, εσείς δεν εξαπλώνετε, εμείς εξαπλώνουμε. Σαββατόρε, από εδώ ο καθηγητής μου λέει ότι είσαι σε απελπιστική κατάσταση και πρέπει να σε χειρουργήσει αμέσως. Όχι. Προτιμώ να ζήσω στα βαθιά γεράματα, να παλέψω για τη ζωή μου. Δεν αποφασίσετε εσείς αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω. Δεν είμαστε στη Ρωμαϊκή Αρένα να κάνει δάχτυλο έτσι και να με καθαρίσω μόνο μάχρονο το νηστέρι. Όχι, όχι. Α, δεν είναι καλά. Πρέπει να του έκανε μετάσταση στον εγκέφαλο. Νομίζω τον έχει επηρεάσει όλος. Το έχουν βάλει πείσμα να ζήσουν αυτοί, ρε. Να ζήσουν ως πότε. Κάτσε κάτω. Να ζήσουν ως πότε. Κανείς δεν ξέρει. Αν δείτε με το αναβατισμένο σύστημα υγείας, όλοι ξέρουν πώς θα πεθάνουν. Πώς θα ζήσουν, δεν το ξέρει κανένα. Αυτός ο άλλος φταίει για όλα. Πού πήγε αυτός, τι έγινε. Γλάρος. Τι γλάρος. Τι. Δεν ξέρω. Το κατέβηκα, δεν το βρήκα εδώ. Βρήκα μόνο ένα σημείωμα που μου έγραφε «Εγώ είμαι γλάρος». Πες εσύ εδώ, βρε. Τρεις ασθενείς περιμένουν να τους μεταφέρεις. Τι τους παράτησες στο διάδρομο. Πού να τους πάω. Πού τους πας συνήθως. Δεν ήρθε η ώρα τους ακόμα. Συγγνώμη, απλώς ήταν... Αδελφή, ο άλλος ασθενής που ήταν εδώ, πού πήγε, τι έγινε. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Εγώ είμαι στην τουαλέτα. Κατέβηκα, δεν το βρήκα εδώ. Βρήκα μόνο αυτό το σημείο που έλεγε «Εγώ είμαι γλάρος». Ποιος είναι γλάρος. Εκείνος. Εγώ θα γίνω λαγός. Καθένας το ζώο που δεν ταιριάζει. Εκείνος πέταξε, εγώ το βάλω στα πόδια. Τι νόημα έχει αυτή η ταλαιπωρία. Τα πουλιά τα βρίσκει ο χάρος στο φτερό. Κάτιξε αυτός που έγινε γλάρος. Αν να σε βρει, θα σε βρει. Ύστερα, το καλύτερο φάρμακο είναι οι αναμνήσεις. Ποιες αναμνήσεις. Ο φίλος μου γιατί νομίζω ότι λείπωσε. Κρατήθηκε από τις αναμνήσεις του. Μεγάλη υπόθεση αναμνήσεις. Και όχι ποτέ έφαγα, ποτέ έχασα, που δεν τα θυμάται κανένας. Αλλά η ανάμνηση της οικογένειάς του, της γυναίκας, των παιδιών του, της μάνας του, μου το έλεγε και το πίστευα, αλλά βγήκε αληθινό! Έγινε καλά, έφυγε! Έφυγε! Έγινε γλάρος! Τώρα αυτό που κολλάει δεν ξέρω. Όταν οι αναμνήσεις είναι ζωντανές... Μεγαλύτερη μπούρδα δεν έχω ακούσει. Για μισό λεπτό. Με συγχωρείτε.
Ποιο είπε ότι σκεφτόταν τη γυναίκα του, τη μάνα του, τα παιδιά του? Ο Βλάχος. Ο φίλος μου. Αυτός εδώ, ο Κοσμάς. Τι λέει, κύριε καθηγητά? Έτσι σου είπε, ότι έχει οικογένεια. Αυτός δεν είχε ποτέ οικογένεια, άπορος είναι. Μια ζωή την πέρασε στα φτωχοκομεία και στα άσυλα. Τον έχω ένα χρόνο εδώ τώρα, ε. Μου κάνετε πλάκα, μου λέτε ψέματα. Γιατί? Για να με εγχειρίσετε. Είχαμε μια σκασίδα στο τέλος. Με όλο το σεβασμό. Καλά, εσύ δεν κατάλαβες ότι ο άνθρωπος είναι τρελός? Όχι, το μόνο που κατάλαβα ήταν τόσο ζωντανές οι αναμνήσεις του. Οι εικόνες του. Η γυναίκα του. Που την έπιασε με τα πόδια ανοιχτά. Ο Κυριακός που τη μηδούσε. Η κόρη του που παντρεύτηκε έναν γκέι και έμεινε κέγγυρος. Η μάνα του κατουρούσε άδεια. Είστε ψεύτες, ε. Είστε καθήκια! Συνωμοσία. Μας κλείνετε τη ζωή, θέλετε να μας κλείψετε και τις αναμνήσεις. Να τις εξοντώσετε και είστε να εξοντώσετε και εμάς τους ίδιους. Ρε κύριε, πίστευα ότι θέλεις, αλλά ο τύπος είναι ανύπαντρος, άκληρος. Και από το ιστορικό του μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο. Στοπ! Πονηρή και κακόβουλη. Εδώ μπροστά μου τηλεφώνησε στην κόρη του. Με το κινητό του. Εδώ έχει το κινητό και τηλεφώνησε και τα. Εγώ. Το κινητό. Πού το βάλω το κινητό? Θα το πήρε μαζί του. Ήταν εδώ, εγώ κάθομαι εκεί. Εκεί τρεβάμε και στην κόρη του με το κινητό. Και έτσι. Να το! Να το κινητό του! Μα το τηλεφώνει. Αυτό είναι κούφιο. Κι εγώ την πάτησα. Νόμιζα ότι αυτό τουλάχιστον ήταν αληθινό. Θέλεις να το ξανασκεφτείς? Δεν θέλω να σκεφτώ. Θέλω να φύγω. Εγώ τώρα τι να πω. Τίποτα, τα λες στον επικίδιο. Το δικό σου. Άμα θα ξαναγίνουν εκλογές δεν θα είναι ο δικός μου, ο δικός ήταν. Μην κοιτάψεις καπουλάρα την αυτή φορά. Κοιτάξτε τι θα κάνετε. Όσο έχουμε αυτόν τον λαό, ξάδελφε, δεν ανησυχούμε καθόλου. Μπορεί να μας θάψει, αλλά ο ίδιος είναι εκείνος που θα μας ξεθάψει και θα θάψει τους άλλους. Και πάει λέγοντας. Δηλαδή μας κυβερνάνε οι περικόλακες. Στην κυριολεξία. Πάρτε το απόφαση. Την πόρτα. Τις κατάνθρωπος είσαι. Μου δώσες τόσες ελπίδες. Δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου. Εδώ είσαι, παλιάνθρωπε! Παλιάνθρωπε! Έλα στις μαλακίες! Σώματα, ρε! Είσαι ένας απατεώνας. Απατεώνας είσαι! Σε ηλίθιος. Ό,τι βάζεις στο μυαλό του άνθρωπου, ευχαριστώ, και ψέματα είναι, ζεις στην πραγματικότητα. Εγώ τι ήμουν, ο τελευταίος μαθητής, ο τελευταίος φαντάρος στην παρέλαση, ο τελευταίος υπάλληλος, ο τελευταίος μου κλείνει την πόρτα, κατά μου τραρέ. Αλλά εδώ μέσα ήμουν ο πρώτος, εδώ μέσα. Τα γυναίκα, τα παιδιά, είχα οικογένεια, είχα την κοίταξε, έχω αυγό. Είμαι γλάρος. Είσαι εντελώς τρελός. Εδώ είσαι, σε παιδιά! Εδώ είναι το σενάτο! Εσύ έβαλες φωτιά εδώ! Ναι, είναι τρέντι. Τι είναι? Έλα εδώ, εδώ είσαι. Σιγά, παιδιά. Θα το μαντήσετε, παιδιά. Σιγά, παιδιά. Αμαρτία είναι το ζωντανό. Σκάσε, πάμε! Μη, πρόσεχε, όχι την ουρά, όχι την ουρά. Τι ουρά, τι ουρά. Όχι την ουρά, ρε, δεν θα μπορώ να στρίβω. Την ουρά, ρε, όχι. Ρε τον κοσμά, ρε, όχι ρε τον κοσμά, κερατά, ρε. Έχει έναν κόσμο, ο κοσμάς μέσα του, ρε. Αντιστέκομαι,